Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, πα, πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική τάξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας. Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Τη Κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργιού απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καταμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε καταλαβαίνετε όλοι ότι για οριστική διαγραφή πάμε στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και τηλεφωνούμε στο 18133. Μην ξεχνάτε τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό, καθώς δεν χρειάζεται άγχος για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολη 95,5 είναι εδώ και σας προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε τη μάχη της γαλοπούλας.
Συντονιστείτε στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανοίγω από το χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστιανιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά, καλείς αυτομάτως το 2310 και τα 390 και κερδίζεις εσύ τη μάχη της χριστιανιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά, διεκδίκεις τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο, παίξε, κέρδισε τη μάχη και πάρε τη γαλοπούλα και μην ξεχνάς και θα πρέπει να θυμάσαι ότι το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Παρέα με τη μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στην Βόρεια Ελλάδα, την εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο, η οποία για δύο μέρες ακόμη θα έχει την απίστευτη προφορά για το Skoda Octavia για τους φίλους οδικούς ταξί με κινητήρα φυσικού αερίου. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 596 690 και κάντε το δικό σας με 17.500 ευρώ μόνο, καθώς η προσφορά αυτή, είπαμε, δεν κρατάει για πάντα και είναι ό,τι πρέπει για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να το κάνουν δικό τους. Επαναλαμβάνω, 17.500 ευρώ το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, με ένα τηλεφώνημα στο 2310 596 596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, και πάμε στη θεματολογία μας, καθώς είχαμε απ' όλα. Καταρχήν είχαμε εθνική ομάδα, Κωστή. Εθνική εβδομάδα. Εθνική ομάδα. Μάλιστα. Εθνική και... εβδομάδα, μπορώ να το πεις, δεν είναι λάθος. Ναι, είχαμε εθνική εβδομάδα. Καθώς την... Ναι. Πέμπτη παίξαμε στην Κροατία, χάσαμε 4-1. Χάσατε. Τι να κάνουμε. Χάσαμε. Χάσατε. Χάσαμε. Ρε. Χάσατε, ρε φίλε. Από τη στιγμή που μια ομάδα έχει, την παίζει στο στοίχημα και από τη στιγμή μια ομάδα που σε λευκό Μεσόγειο λαό παίζει μαύρος γαργαλιάρης, να πούμε μέσα, δεν μπορεί να πει ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορεί εγώ να είμαι Έλληνας και να θέλω να χάσει εθνική γιατί την έπαιξα ανάποδα. Άρα λέω χάσατε. Εμένα τα συμφέροντά μου είναι αλλού. Δεν μία σχέση αυτό. Με πόσο δεν μία σχέση αυτό. Τι χάσαμε. Η ταυτότητά σου λέει Έλληνα. Η ταυτότητα λέει Έλληνα. Του Ζέκα λέει Έλληνα. Τότε το Κούμπο λέει Έλληνα. Έλληνα. Εντάξει. Και του Ποκολόκο λέει Έλληνα. Και του Πακιστανού λέει Έλληνα. Πιανού Πακιστανού. Αυτό που θα γίνει Έλληνα τώρα. Που θα κάτσει εδώ και θα σηκώσει τη σημαία. Έλα ρε, αηδία το έχει καταδείξει. Ωραία, θα καταδείξει. Αηδία το έχει καταδείξει. Εντάξει. Ό,τι πει. Ό,τι πει σήμερα. Ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, την είδε στην Αντική. Να μην τη δω, δουλειά μου είναι. Δουλειά σου είναι. Γιατί εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι αν δεν ήταν δουλειά μου, θα καθόμουν, ας πούμε, βράδυ 10 παρατέταρτο εδώ την Εθνική, δεν πήγαινα σε κάνα, ξέρω εγώ, κάνα θέατρο, κάνα κινηματόγραφο που δεν είχε μπάλα. Θα πήγαινα. Πάει, ο Ασλαμάς πήγε, ξέρω εγώ, κάτι κουλτουριάρι δεν πήγαν. Ο γιατρός ο Μπανιώτης πήγε εκεί, δεν λέει μονόλογο στο θέατρο. Ήταν μια ηθοποιός εκεί μόνη της, βγήκε κάτω από μια κάμερα, να πούμε, αυτό, τη βάλαν κάτι φώτα, την κάναν κτλ. Μια μεσήλυξη ηθοποιός και έκανε, λέει μονόλογο. Πήγε, είδε μονόλογο. Κατάλαβες. Ναι. Αν με έλεγε τώρα, δεν ήταν δουλειά μου. Και με έλεγε ο Μπανιώτης, θα δούμε Ελλάδα-Κροατία ή να πάμε να δούμε μονόλογο στο θέατρο. Θα τον έλεγα, πάμε στο θέατρο. Ναι, έπαιξε ναι, ρόλο το 4-1 του πρωτογόνα. Όχι, άμα είχε έλειξει 0-0, κοίταξε, θα έλεγε το ίδιο. Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι. Όχι, δεν θα έλεγα το ίδιο. Δεν θα έλεγα το ίδιο γιατί είναι ένα μάτς το οποίο... Άρα το αποτέλεσμα σε επηρέασε. Με επηρέασε, ναι. Μετά, όταν πήγα εγώ να δω και βλέπω τριάδα στα χαφ, Μόντριτς, Μπόραβιτς, Ράκιτζιτς. Τρία οχτάρια δημιουργικά. Ωραία. Και βλέπω Τζιόλι αργό, Ταξίδι αργό, Μπακασέτα αργό. Ήταν ένα κύριο 65 χρονών πίσω μου με ένα μουστακάκι, σαν τον Παθιακάκι, έβγαιζε το συγχωρεμένο. Ούφα, φαφα, φούφλο. Κοίταξε, να σε πω κάτι, επειδή σε βλέπω, λέω και δεν θέλω να. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι άδικα. Να στεναχωριέσαι για πράγματα τα οποία είναι εφικτά. Και αξίζει τον κόπο. Ναι, αξίζει τον κόπο. Λέει, τι θε να πει. Το 10ο λεπτό το λέω. Λέω, αυτό το πράγμα, λέω, δεν μπορεί να προκριθεί. Δεν γίνεται, του λέω, να προκριθεί αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, του λέω. Μου λέει γιατί. Γι' αυτό ένα, δύο, τρεις λόγοι. Τέταρτος λόγος. Αυτή είναι, λέω, η χάφη δική μας. Ας πούμε ότι είμαι και εγώ με τους Έλληνες. Και οι άλλοι είναι Ράκιτζ, Μπόντριτς και Μπόροβιτς. Ωραία. Εγώ έχω τον Τζιόλι, ο οποίος είναι παλέμαχος, τον Ταξίδι που είναι αργότατος και τον Μπακασέτα που είναι αργότατος. Αργός. Ωραία. Θα μας φάνε, λέω, εκεί στο κέντρο. Πρώτον. Δεύτερον. Εμείς, λέω, για να πάρουμε αυτό το μάτς πρέπει να έχουμε διείσδυση από τα εξάρια μας και τα οχτάρια μας μπούκα και από το δεκάρι μας να έχετε δίπλα στο center for μας για να γίνεται δεύτερο for. Και από την άλλη πλευρά θέλουμε και πλευροκόπηση. Πάρα πολύ ωραία. Ποιος θα κάνει την πλευροκόπηση, του λέω. Τον παππού που ήταν 65, δεν ήταν παππού, ήταν κοτσονάτος, να πούμε. Λέβαν. Ο Τωροσίδης, του λέω, είναι αργός, 32 χρονών. Είναι καλός παίκτης όμως.
Θα ανέβει μια, θα ανέβει δυο, την τρίτη θα τουρθεί καρούμπαλο κάτω από τα χαμνά, την άλλη θα έρθει ανάσες κακές κτλ. Δεν μπορεί να πλευροκοπήσει όπως στα 29, 30, 10, 28. Πάει αυτός. Έχω αριστερό μπακ το Ρέτσο. Ο Ρέτσος το παιδί είναι στόπερ. Δεν μπορεί, του λέω, να πλευροκοπήσει. Μετά. Περίμενε, περίμενε. Ναι, περίμενε. Εδώ μια ανωτερία. Κάτσε να του πω τι του είπα. Θα μου πεις. Ναι, ναι. Αυτή η αιμονή με το Ρέτσο. Ναι. Από τη στιγμή που το παιδί είναι στόπερ. Ναι. Να παίζει δεξί μπακ. Ναι. Που δεν μπορεί να παίζει. Ναι, ναι. Και τώρα τον βάζει να παίξει αριστερό μπακ. Που δεν είναι αριστερό μπακ. Δεν είναι αριστερό μπακ. Δεν ενοχλεί. Όχι. Αυτόν δεν τον ενοχλεί. Εσένα σε ενοχλεί. Τώρα μπορεί να τα παίρνει από του μάνατζερ. Πού ξέρω. Εσένα σε ενοχλεί. Όχι, γιατί να μην. Βλέπει μπάλα. Λες, θα τον έβαζε ποτέ το Ρέτσο αριστερό μπακ. Άμα μου δίνει ο μάνατζερ του το 10% θα τον έβαζε, ναι. Εντάξει, τώρα. Θα πάρω καραμάξι τη προκοπή τώρα, τι αυτό το κόρτομπα. Πε ότι είμαι προπονητή, λέω αυτό το κόρτομπα είναι αυτό που λέτε. Βάλ το Ρέτσο. Μα δεν πλευροκοπεί. Ρε πάρε ένα τριαντάρι τώρα εσύ και θα πλευροκοπήσει αυτό. Ναι. Παρακάτω. Θα μου έλεγε εμένα. Εγώ μπορεί να είμαι κακό άνθρωπο, θα τα παίρνω. Σκύπελο δεν τα παίρνει, αλλά α πούμε μπορεί να πάει το μυαλό του αλουνού που δεν θα είναι σωστό. Εγώ δεν υιοθετώ τέτοιε καταστάσει να πούμε. Μετά. Έχω το Ζέκα. Τον έκανα το μαύρο Έλληνα για να. Μαύρο. Έχει και μαύρος. Ω, είναι ξανθός, γαλανά μάτια. Με λαμψός είναι. Ναι, σαν τον Κλέτσο ένα πράγμα είναι. Ναι. Ναι, δεν είναι μαύρος, άσπρος είναι. Δηλαδή το βράδυ, άμα το δεις εσύ και δεν το ξέρεις στον δρόμο, έτσι ξέρω και τα λοιπά, λες δεν σου πετάξει σουγιά να σου βγάλει το σπλάχνο να πούμε. Τέλος πάντων. Τον έχω αυτόν εδώ, τον έκανα Έλληνα αυτόν τον μαύρο, για να τρέχει στα χαφ. Έτσι. Και αντί να τρέχει στα χαφ αυτό, να πιάσει το Μόντριτς, τρέχει ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης, τι να σου πω τώρα. Άμα τρέξει, ξέρω εγώ. Άμα έτρεχε με το θείο μου το Σίμω δύο χρόνια πριν πεθάνει ο θείος μου ο Σίμος, θα τον πέρναγε ο θείος Σίμος. Θες να τρέξει ο Ταξίδης με το θείο Σίμω, θα τον πέρναγε ο θείος Σίμος. Ο Μπακασέτας τον πέρναγε και ο θείος Μποστέλιος στην ταχύτητα. Δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια. Θες τέχνη, Τζιόλης, μέτριος έως κακός. Ταξίδης, μέτριος, μέτριος. Μπακασέτας τεχνίταρος, αλλά πιο αργός και από το φέρετρο που θα πάει στα μνήματα στη θέρμη τον νεκρό. Ζέκα, να πλευροκοπήσω Ζέκα. Δεν πλευροκοπεί ο Ζέκα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ο Ζέκα είναι χαφ. Και έχω και τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, μετά από σεξ αχαλήνωτο ενός 55χρονου, να τον πεις, ξέρεις κάτι, τραβάμε στην Κατερίνη να πιούμε και ένα ούζο. Ξέρεις τι σου λέει. Ρε σε εδώ κοντεύω να πεθάνω, τρέμω τα ποδάρια μου τώρα για να πάω στην Κατερίνη να πιω ούζο είμαι να πούμε. Στο 35ο λεπτό είναι να χτυπήσει ένα φάουλ η εθνική. Κακώς δεν πάει ο Μπακασέτας βέβαια να το χτυπήσει με το αριστερό ποδάρι. Βλέπω τον Λάζαρο πάει εκεί. Είχε κάτι ανάστηση κόκκινη. Σε είδα που πήγες να με ρουφιανέψεις μια φορά στον Ανδρώνια πάνω με τα σκαλοπάτια. Ήταν σκαλασμένο το σανσέρ. Έτσι όπως ασμένοντας ανέβηκε σαν να είσαι στο σανατόριο να πούμε τιμωθάνατος. Κάτι τέτοιες ανάστησης είχε ο Λάζαρος. Και ο Μήτρογλου το παιδί, ο οποίος είναι στατικός, ωραίος, πρέπει να του τη φέρεις και αυτόν, δεν είναι για μεγάλες διαδρομές. Πήγε στο πρώτο πεντάλεπτο εκεί να κάνει τη μεγάλη κίνηση κτλ. Άστο να πάει στο διάλογο, χώθηκε εκεί στο κουτί, περίμενε να πούμε. Αυτή η ομάδα, δηλαδή, για να περάσει, τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνουν τέσσερα στημένα χτυπήματα της μπάλας, να γίνουν τρεις έντρες και να μπουν τρία γκολ με το κεφάλι. Στατιστικώς δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, αυτό το περικέτη που έγινε το 2004 δεν μπορεί να ξαναγίνει. Οι αριθμοί δεν μπορεί να πηγαίνουν πάντα με το σύμπαν το ελληνικό, να πούμε. Σε κάλυψα. Όχι. Όχι. Εντάξει, ωραία. Θα σου πω και δεν. Για πες μου, γιατί δεν με κάλυψε. Λοιπόν. Δεν δε κάλυψα εγώ εσένα, ναι. Έχεις δίκιο σε πολλά κομμάτια. Εκεί εγώ που έχω άδικο να με πεις, τι με νοιάζει το δίκιο. Εγώ θέλω το άλλο. Δεν έχεις δίκιο. Πού δεν έχω δίκιο. Σε συγκεκριμένα πράγματα. Για δηλαδή, πες τα μάθω, δηλαδή, ναι. Η εθνική ομάδα, ναι, την είδαμε. Ναι. Την περίοδο 2013-16. Ναι. Όπου ήταν ο περίγελος της Ιφιλίου. Ναι. Αποκλειστήκαμε από την νησιά Φερόες και πάει λέγοντας. Αυτό που αξίζαμε, αυτό πήραμε. Ενώ στις άλλες περιόδους πήραμε παραπάνω από αυτό που αξίζαμε. Στη ζωή δεν γίνεται μια ζωή να τα παίρνω εγώ, να γίνω κηφίνας, άντε 20 χρόνια κηφίνας, κάποια στιγμή θα μου γυρίσει το έργο. Θα κάνω κανένα παιδί, θα βγει ζαβό, θα πρέπει να πληρώσω γιατρούς κτλ. Δηλαδή θα το φέρει η ζωή ανάποδα το σκηνικό. Θα πάθω κανένα έφραγμα. Η αξία της εθνικής ομάδας. Ναι, θα κάνω. Ερώτηση. Ναι, ναι, λέγε, η αξία ναι, της εθνικής ομάδας, ναι, ποια είναι. Η αξία της εθνικής ομάδας ποια είναι. Η αυτή του 2004 που πήρε το Euro. Ναι. Αυτή του 2013, 16, ναι, 14, 16, θυμάμαι. Κάτσε ρε κόκκινα, άλλες ήταν οι ομάδες. Εκείνες άλλες είναι τώρα. Δηλαδή δεν είναι μία ομάδα. Κρίνεις το ταπεραμέντο. Ποιο ταπεραμέντο. Του ποδοσφαιριστή, του Έλληνα, ναι, πρώτον. Ναι. Και μετέπειτα το, ναι, το που μπορεί να φτάσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Ποια είναι τελικά η εθνική ομάδα. Αυτή που πήρε το Euro. Αυτή η οποία αποκλείστηκε τώρα οριακά στα μπαράζ από την Κροατία ή αυτή που έβλεπες να χάνει από τα νησιά Φερόες. Αυτή που βλέπω να χάνει από τα νησιά Φερόες. Mm. Γιατί ο προπονητής παίζει σημαντικό ρόλο. Ο άλλος πήρε μια ομάδα, την έμαθε να κρύβεται, την έμαθε, είχε και αθλητές καλούς, ήταν και συγκυρίες καλές, πήρε το 120%. Ήταν και συγκυρία. Αλλά είχε και καλύτερους παίκτες. Πώς θα γίνει δηλαδή. Είχαμε τσιάρτα.
Είχαμε Ζαγοράκι να κάνει το ζέκα. Είχαμε Κατσουράνη. Είχαμε καλούς σεντερμπάκ που έχουμε και τώρα σεντερμπάκ καλούς. Είχαμε ας πούμε πληθώρα. Είχαμε σεντερφόρ ο οποίος άμα το βάζει τα τριπλάρι φέρετρο δεν μπορεί. Στο κεφάλι τα έβαζε. Δηλαδή το μάτς το πήγε. Τα μάτς τα πήγε εκεί που τον βόλευε. Ο προπονητής παίζει μεγάλο ρόλο. Χθες λοιπόν έχουμε ένα προπονητή γενικότερα να πούμε. Βάζει το ζέκα στα εξτρέμ και βάζει τρεις αργούς. Έχει το Γιαννιώτα δεύτερο φόρ που μπορεί να τον βάλει ή εξτρέμ μαζί με τον Λάζαρο. Δεν τον βάζει. Ωραία. Έχει το Ρέτσο μπακ αριστερό που μπορεί να βάλει εκεί τον Κούτρι, να βάλει τον Γιαννούλη, να βάλει έναν άλλο ρε παιδί μου. Έναν άλλο αριστερό μπακ. Διάλεξε εσύ ποιον θες να βάλεις. Και δεξιά τον Τωραντί, τον Τωρισίδη να βάλει τον Μπακάκι. Να βάλει τον Μπακάκι δεξιά, άντε να σου πω εγώ να βάλει τον Τωροσίδη αριστερά. Εντάξει. Να βάλει τον Τωροσίδη αριστερά. Να βάλει τον Μπακάκι δεξιά. Το Ρέτσο εκεί που το βάζει δεν έχει. Μετά. Ο Πέλκας το βάζει στο 80. Λευκή πετσέτα είναι. Φορτούνι το βάζει στο 60. Καλώς δεν τραβά. Τον έβαλε. Πώς? Καλώς τον έβαλε τον Πέλκα. Και τι να κάνει ο Πέλκας, να του κάνει τρία γκολ. Λέω καλώς τον έβαλε. Τον έβαλε, δεν τον έβαλε. Έπρεπε να κάνει μια άλλη. Έπρεπε να ξεκινήσει. Ο Πέλκας? Ναι. Όχι. Ο Πέλκας αν έπρεπε να ξεκινήσει, θα έπρεπε να ξεκινήσει η εθνική ομάδα με ρόμβο και να τον πετάξει γιατί έπρεπε να ξέρει ότι ο Πέλκας μπορεί να παίξει δεύτερο φόρ. Αλλά αυτός δεν ξέρει, κάνει τον γκόμενο στην Αθήνα. Πάει εκεί να βρει καμιά γκόμενα. Το βλέπω εκεί, το παίζει γκόμενος. Δεν είναι προπονητής. Είναι για κάνα γκομενιλίκι. Κατάλαβες, για φάπες είναι. Τον πληρώνεις εσύ και εγώ, ηλίθιε. Εσύ, εγώ, ο Ιχολύπτης, ο Ανδρώνης, ο κάθε Έλληνας που μας ακούει. Τον πληρώνεις αυτό το Γερμαναρά. Ενώ έχουμε Έλληνες προπονητές που μπορεί να πάνε καλύτερα. Και πληρώνουμε αυτόν εδώ το Γερμαναρά. Γιατί μπορεί στην ΕΠΟ, ξέρω εγώ, να έχουν τα δικά του συμφέροντα με αυτό το Γερμαναρά. Ο Πέλκας παίζει δεύτερο φόρ με το Μήτρογλου. Ωραία. Παίζει αριστερό μπακ. Παίζει αριστερό μπακ ο Γκούτρης ή όποιο θε άλλο. Ο Μανολάς παιχταράς εχθές εκπληκτικός με το Σοκράτη που βάραινε. Δεξί μπακ θα βάλει τον Μπακάκι. Θα βάλει τον Τωροσίδη αριστερό μπακ. Δεξί μπακ τον Μπακάκι. Καλή σέντερ μπακάρες και οι δύο. Θα βάλει τον Ζέκα. Θα βάλει τον Ζέκα μπροστά από τα δυο, από τα δυο στόπερ. Ωραία. Θα βάλει τον Λάζαρο από τη μια στο ρόμβο και από την άλλη διάλεξε τον το Γιαννιώτα. Θα του πει όταν χάσουμε την μπάλα θα έρθείτε εκεί πέρα πίσω. Τρεις. Λάζαρος 4, Γιαννιώτας 5. Μαζί να γίνει 4-5-1. Μετά θα κάνουμε το ρόμβο, όταν βγαίνουμε σε 4-4-2 θα βγαίνει ο Πέλκας. Δεύτερο φόρ. Τι έχουμε να χάσουμε, το πολύ πολύ να αφουθούμε 2-2. Να έρθουμε 3-1, να έρθουμε 2-1. Να κουνηθούμε, να αποκτήσουμε ταχύτητα. Ο Πέλκας το μόνο σύστημα που μπορεί να παίξει, 4-4-2, δεύτερο center φόρ. 4-4-2 σε ρόμβο, δεύτερο center φόρ. 3-5-2, δεύτερο center φόρ. Δεκάρι δεν είναι, εξτρέμ δεν είναι. Τα πα στον Κουλιανό έπροχθες, δηλαδή στον Πέλκα, πες το να βελτιώσει το ένας με έναν. Δεν μπορεί να είναι κοντός, γρήγορος, τεχνίτης και να μπορεί να κάνει τρίπλα. Κάτι δεν κάνει καλά. Ας το βρει. Να πάρει φράγκα. Δε, αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο center φόρ. Τελείωσε η εθνική ομάδα. Τελείωσε. Η εθνική έχει βελτιωθεί. Δεν μου απάντησε ποια είναι η πρόταση. Ποια βελτιώθηκε, μωρέ κόκκινη η εθνική. Πού βελτιώθηκε η εθνική. Πέρασε, ποιο πέρασε. Το Βέλγιο, πέρασε και η αυτή. Πώς τη λένε. Το Βέλγιο είναι ο Μαδάρα. Ο Μαδάρα. Και ποιο άλλο πέρασε. Και η Κροατία. Ναι. Ωραία. Εμείς βγήκαμε δεύτερη στον όμιλο. Εγώ λέω ότι οι δυνατότητες της εθνικής είναι αυτές. Να είναι ναι. δηλαδή μετά τα πρώτα μεγάλα φαβορί. Εντάξει, και να παλεύει, ωραία. Αυτή είναι η δυνατότητα. Για να πάει. Τέλειος. Γύρισε το χέρι. Είπες ότι είναι αυτοί που έχανε από τα νησιά Φερόες. Τώρα είναι παίκτες αυτοί με ταχύτητα, ρε κόκκινε. Έχουμε επιλογές παιχτών. Δηλαδή έχει να διαλέξει. Ξέρεις ποιο είναι το λάθος. Ποιο είναι το λάθος. Ενώ δεν έχουμε να διαλέξουμε, μου κάνει και κλίκες. Μου κάνει και κλίκες. Αφού να πω να έχω 50 παίκτες που έχει ο Πετρόπουλος, ο Παναγούλιας, ξέρω εγώ, ο Ντάν Γεωργιάδης, ο Βασίλης Δανιήλ, να πω ότι είχαν 50 παίκτες να διαλέξουν του 20. Εκείνη η εθνική ναι. που τι, τη τι. Δεκαετία του 70, ναι. του 60 που ήταν παικταράδες. Τι ήταν παικταράδες. Ο Κούδας, ο Δωμάζος, ναι, 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 ναι. όλοι αυτοί. Ναι, ναι. Και δεν κάναν ποτέ κάποια αξιολογική ναι. πορεία. Γιατί δεν κάναν, ξέρεις. Εσύ πες μου. Το πω εγώ γιατί. Πρώτα δεν είχαν προπονητή. Δεύτερον. Ήταν όλοι να πούμε τσιγάρο, ποτό, ξενύχτη, πίδημα. Προπόνηση, μόλις ήρθε ο Λόραντ στον ΠΑΟΚ να τους κάνει επαγγελματική προετοιμασία, οι μισοί να πούμε θέλαν να φύγουνε. Ήρθε ο Τσατσεύσκης στον Άρη να τους κάνει προετοιμασία, οι μισοί θέλαν να φύγουνε. Δεν θέλαν, ήταν τεμπέληδες. Τι με κοιτάς, οι άλλοι ήταν αθλητές. Οι άλλοι ήταν αθλητές, τι δεν. Τι, τι, μια απάντηση τι δεν. Για το τι είναι έτσι. Για ποιο λόγο είναι έτσι τα πράγματα. Τι δεν. Λέω λοιπόν επειδή μιλάμε. Πρώτον δεν είχε προπονητές. Μίλα μόνος. Κάτσε ρε κόκκινε. Με ρωτάς ρε κόκκινε. Τι θες εγώ. Πες ψέλισε, ψώλισε. Τι θες να κάνεις. Ψέλισε. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Τι. Πάει.
Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Πω πω. 2-11 ο ένας, 2-7 ο άλλος, 2-10 ο παράλλος. Πού να τους βάλω όλους αυτούς αφεντικό? Στα κανάλια Nova Sports. Γιατί? Γιατί στην Nova όλοι οι υψηλοί χωράνε. Όλη η EuroLeague παίζει στην Nova. Μη χάσεις τις πιο θεϊκές αναμετρήσεις. 14 Νοεμβρίου Παναθηναϊκός Superfood Σκύμπκι και 16 Νοεμβρίου Ανατολού Εφές Παναθηναϊκός Superfood. Διπλοί αγώνες, διπλό θέαμα. Αποκλειστικά στα κανάλια Nova Sports. Nova. Ζεις καλύτερα. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water, Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water. Νερό που σας αξίζει. Όπα, Παναγιώτη, δεν το πιστεύω και εσύ εδώ. Τι ψάχνεις? Πετράν, τι σύμπτωση? Αν ψάχνεις, στο Παυλίδι θα έρθεις. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, ελληνικές πατάτες στο κιλό, μόνο 29 λεπτά. Προϊόντα Ultrex, Timotei, Neutro Roberts, Omino Bianco και Overlay 50% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor και Unstoppables 40% φθηνότερα. Dixan Scone, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και καφετιέρα Grandis μόνο 14,90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδα, ρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και φάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα Κάρβουνα. Και πού είσαι? Φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μερακλού κι εσύ, σαν το δρόμο μας. Οδός Μερακλή, με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθος 33 με Παπάφη γωνία, μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή, γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310-920-220. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Οικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει.
Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Μην επιμένετε, κορίτσια, ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος, παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε, μάλλον, τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε, ρε, κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό, φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του λέβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε επιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές, εδάθες. Για νέες συνδέσεις, τηλεφώνησε τώρα στο 11150. Πες τα λαμπάκια της ζωής να βγεις από το σκοτάδι. Κάνε τον πόνο σου χαρά. Κάνε το δάκρυ καλή. Η αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων φέρνουν τον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη για μια έξτρα παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα. Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά πατρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνοι. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πατικανής, Αδελφόνα Κατουνά και Μάρκ Μπότσα Εγγονία. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι πρόβλημα και αν υπάρχει είναι εκεί για να σας δώσει λύση και να σας ανοίξει. Ή πηγαίνετε στο 85-27 ή πηγαίνετε στην Αδελφόνα Κατουνά και Μάρκ Μπότσα Εγγονία για να βγάλετε κλειδιά ή immobilizer. Είναι μεσημέρι και ανοίγει η όρεξη. Και θα πρέπει να ξέρετε, τα καλύτερα λουκάνικα ζουμακιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα, χωρίς γλουτένι και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά απολαυστικά στη σκάρα, το τηγάνι ή το γκριλ. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σας στείλουμε ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα του Μαγιάς Παναγιωτάκης Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι από τη στάση Ευζώνων, γιατί για Λουκάνικα του Μαγιάς πάμε μόνο στον Παναγιωτάκη. Λέει ο φίλος μου ο 007. Ο James Bond είναι. Όχι. Μαζί το ήταν εκεί στη Σκωτία. Ας πει κάποιος στον Καταγιαννάκη, προπονητή του Καρνέζη, μετά τη μικρή περιοχή δεν έχει ναρκοπέδιο. Μια έξοδο 2 μέτρα παλικάρι δεν μπορεί να κάνει. Για ποιο μας? Γενικότερα, σήμερα το στέλνει το μήνυμα. Ποιος Έλληνας θερματοφύλακας έχει έξοδο? Θα τον βάλουμε κάτω από τα δοκάρια στη θέση του Καρνέζη. Καταρχήν. Ο Καπίνο, ας πούμε. Γιατί δεν παίζει τον Ολυμπιακό. Αλλάζει κουβέντα. Δεν αλλάζει κουβέντα. Δεν τελείωσα κάτι που ήθελα να πω πριν. Άντε, τελείωσε το μια φορά. Μιλάς μόνος σου. Άμα δεν μιλήσω κι εγώ, δεν γίνεται τίποτα. Άντε, μίλα να ισοφαρίσεις τις λέξεις. Δεν θέλω να ισοφαρίσω. Ναι. Λοιπόν, είσαι μηδενιστής γιατί έχει αξία, ναι, ποδοσφαιρική αυτή η εθνική. Τι εννοώ? Μεγάλη αξία έχει. Ναι. Ναι. Έχουμε ένα από τα καλύτερα αμυντικά δίδυμα που υπάρχουν παγκοσμίως. Πώς λέμε, Κελίνη Μπονούτσι. Ναι. Όχι ότι το φτάνουνε. Ναι. Αλλά νομίζω ο ότι. Ο Μανολάς είναι.
Είναι πολύ κοντά ο Παπασταθόπουλος. Πέφτει ο Παπασταθόπουλος. Πολύ καλό. Άλλο μάτς βλέπεις. Πέφτει. Καταρχήν κόκκινε μου, ο Παπασταθόπουλος έχει βάλει κιλά. Πρώτον, βλέπε μπάλα. Δεύτερον, στα άλματα που κάνει για τον αέρα, τα περισσότερα βάζει στα χέρια. Πάει να πει ότι δεν έχει καλά σηκώματα. Τρίτον, έχει χάσει σε ταχύτητα. Έχει χάσει ταχύτητα. Προχθές Ντόρτμουντ. Δεν τελείωσε. Σταμάτα ρε. Μόνος σου να μην. Τι μάμα έχει πρίξει μόνο μόνος σου. Ντόρτμουντ Μπάγερν είδες. Μίλα μόνος σου. Είδες πως τραυματίζει και ο Παπασταθόπουλος. Απ' την αργότητά του στα πρώτα μέτρα. Ο Μανολάς. Ο Μανολάς είναι. Πώς τραυματίζει. Τον χτύπησε άλλο στο κουτουπιέ. Τον πάτησε τον κουτουπιέ. Τον κουτουπιέ γιατί έκανε υπερπροσπάθεια. Άμα ήταν πιο γρήγορο. Ο Μανολάς. Τι σχέση έχει ταχύτητα. Ρε κόκκινε. Πώς δεν έχει σχέση ταχύτητα. Ο Μανολάς δεν τραυματιζόταν. Θα τον προλάβαινε. Τι δεν ξέρω ποιον. Ποιο ταχύς είναι. Είναι 30 ο Παπασταθόπουλος. Ναι. Και είναι 26-23. Και τι σχέση έχει αυτό με την ταχύτητα. Α παράτα μέρε. Έχει χάσει. Ο άλλος είναι παιχταράς ο Μανολάς μπροστά του Παπασταθόπουλου. Το καταλάβεις αυτό. Και πιο τεχνίτης και πιο γρήγορος. Και στο κεφάλι ο άλλος με βάζει τα χέρια. Σε τερμπακάρα είναι, σου λέω πτώση έχει, αυτό σε λέω. Έχουμε τα δυο αυτά τα δυνητικά δίδυμα. Παρακάτω, τι έχουμε. Ότι έχουμε. Τι έχουμε άλλο. Έχουμε τρομερό. Τι έχουμε άλλο, πες μας. Έχουμε ένα center for ναι? πολύ μεγάλο. Πού το μεγάλο center for. Πού το είναι, γιατί είναι μεγάλο. Αν δεν υπάρχουν φίλε παίκτες από πίσω. Τι μεγάλο center for, τρίπλα έχει, τρίπλα. Φυσικά και. Πού την έχει, ναι. Πού την έχει την τρίπλα. Πολύ καλό. Στο ένα με έναν μπορεί. Έκρηξη έχει, πάει και η έκρηξη αυτού. Σε πτώση είναι και αυτός. Πάμε παρακάτω. Ποιον έχουμε άλλο να. Χαζή η Μασάλη. Βρε, δεν είναι χαζή η Μασάλη. Σε λέω σε πτώση είναι. Έχουμε άλλο να. Αν έχουμε άλλο. Ναι, όλη η Ελλάδα ένα center for το Μήτροβλου. Άλλον έχουμε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Επιμένουμε. Ρε, απαντάς, ρε. Έχουμε ρε άλλο να. Όχι. Άμα πάθει γκάγκρενα το πόδι του. Άμα πάθει το στομάχι του. Ποιο θα βάλει εκεί, ρε. Ποιο θα βάλει. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Να μιλήσω. Παρακαλώ. Με τον τρόπο που δουλεύουν οι ομάδες, ναι. Δεν έχεις να βάλεις. Παρακάτω. Άρα δεν έχουμε center for. Παρακάτω. Έχουμε ρε φίλε, αυτό θέλω. Τι έχουμε άλλο ρε. Δηλαδή βγαίνουν παιδιά, ναι, αλλά δεν παίρνουν τις ευκαιρίες. Ποια έχουν αυτή η ομάδα, για πες, η ομάδα. Ποια έχει, τι έχει άλλο. Επανήλθε ο Καρέλης από ό,τι έμαθα και εσύ. Ο Καρέλης, ναι. Πόσο καιρό μετά. Ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά ήρθε πάλι και κλέσει. Χιαστούς έκανε. Ναι, είναι αργά που τα θες. Άλλος, παρακάτω. Ένα χρόνο μετά από χιαστούς με τέτοιο κορμί. Παρακάτω. Στον Αποέλ θα καταντήσει. Παρακάτω, λέγει. Στον Αποέλ γιατί να καταντήσει. Γιατί έχει χιαστό, είναι βαρύς. Δεν μπορεί να επανέλθει τέτοιο σώμα με το χιαστό. Πόσο χρονών είναι. Είναι μειώδης. Είναι μειώδης. Πάρτε να δω. Πας δέρνει και τους δυο. Αυτό δεν πάνε να παίξει και μπάλα. Θα το βάλει στη γραμμή να κάνει sprint. Παρακάτω. Ισοπεδώνει τον Χρυστοδουλόπουλο. Ποιον Χρυστοδουλόπουλο. Μπορεί να ισοπεδώνει τον Χρυστοδουλόπουλο. Ναι. Γιατί τον ισοπεδώνει τον Χρυστοδουλόπουλο. Τον ισοπεδώνει. Γιατί, τι έχει κάνει ο Χρυστοδουλόπουλο και τον ισοπεδώνει. Τρίτον, λες για τον Τζιόλι. Ο Τζιόλι. Ο Τζιόλι. Ναι, ναι. Δες ένα βασικό χαρακτηριστικό που έχει. Τι έχει, για πες μου να μάθω. Δεν κάνει λάθο. Ποιο κάνει. Δεν κάνει λάθη. Ναι. Ούτε στις μεταβιβάσεις του, ούτε ναι. Χάνει την μπάλα. Άλλα σου πω κι εγώ. Σ' απαντώ. Να σου πω. Σ' απαντώ. Έχει μεγάλο μειονέκτημα ταχύτητα. Συμφωνώ. Δεν κάνει λάθη. Ο Τζιόλης. Πολύ ωραία. Άμα πάω σε ένα καφενείο και κάτσω 12 ώρες και πλακωθώ στα ούζα και δεν κάνω τίποτα, και εγώ δεν κάνω λάθος. Το πολύ πολύ να ρίξω κανένα ποτήρι κάτω από τη σούρα μου. Πάνε παρακάτω. Άλλος. Λέγει. Αυτό είναι απάντηση. Τι είναι απάντηση εμάς πίσω από την μα τρελάνει τώρα. Στα 30 μέτρα σε ένα χρόνο το κάνει. Απαράτα με στην μπάλα πάνω τώρα, μα τρελάνετε τώρα εσείς άμπαλοι. Άμα τρελάνετε τώρα. Αυτή η εθνική τώρα τη βγάλει εσύ ότι έχει μέλλον. Ούτε παρόν έχει ούτε μέλλον έχει. Είχε ένα παρελθόν εξαιτίας των προπονητών και κάποιων παιχτών μεσοαμυντικής φύσεως. Okay, έχει 30 χρόνια πάει να βάλει την μπάλα να δημιουργήσει η εθνική. Να παίξει σαν το Βέλγιο, να παίξει σαν την Ολλανδία, έστω να παίξει σαν την. Το έκανε μπορεί, μια εποχή. Πότε, ποια εποχή. Το έκανε πριν. Την εποχή του Πάγκαλου, πού, ποια εποχή. Σου απαντάω. Το έκανε τότε με Γεωργάτο, Γιαννακόπουλο, Ντέμι Νικολαίδη. Τι Ντέμι Νικολαίδη, πού πήγε. Τότε τέλη δεκαετία του 90 δεν άδειε. Κάναν όργια. Όργια καρά. Παίζαν πολύ καλά. Παίζαν καλά. Εκείνο το 2-2 με την Αγγλία δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ποιο εκείνο. Που ισοφάρισε ο backup στο 90. Ναι. Φεύγα. Με το φάουλ. Και γλίτωσε ναι. Η Αγγλία. Μπράβο. Δημιουργικά ήμασταν ναι. Καταπληκτικοί. Μπράβο Γρηγόρη. Καταπληκτικοί. Τι έγινε, δεν ήταν. Γιατί. Δεν ήταν η εθνική μας. Με Μπασινά, Καρακούν τότε στα πρώτα του βήματα. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Λάθος είμαι. Εντάξει, το Τσάρτα που δεν γύρινε για να μαρκάρει. Ρε λάθος είμαι. Έχει και κάποιο. Δηλαδή, ο Μόντριτς μαρκάρει. Ο Μόντριτς. Ναι. Καταπίνει. Μόνο ο Μόντριτς. Δηλαδή, ο Μόντριτς. Αυτό το πόδι που είχε ο Τσάρτας. Το πόδι. Εντάξει. Ναι. Με την παλιά η οποία ήταν μυρογνωμόνη. Μυρογνωμόνη. Του έλεγε κλακ που τι θες να κλακ. Πει. Στη μύτη. Ωραία. Στη μύτη. Στο μάγουλ. Ναι. Στο μάγουλ. Ναι. Όντως δεν μάρκερνε. Ναι. Την είχε όμως αυτή την παλιά που δεν την βρίσκει πουθενά. Και. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν είμαστε η Βραζιλία. Ναι. Ούτε η Αργεντινή. Πού θες να καταλήξεις ρε άνθρωπο, γιατί θα περάσει η ώρα, δεν είναι από και ρολόιδο. Πού θες να καταλήξεις, ότι τι. Ότι πρέπει να πρέπει δώσουμε βάρος στο ταλέντο που έχουμε. Ποιο ταλέντο. Ποιο είναι το ταλέντο. Ποιο βάρος. Είμαστε έχουμε. Πολύ καλοί κλέφτες. Τι είμαστε. Πολύ καλοί κλέφτες. Και σαν άνθρωποι είστε κλέφτες οι Έλληνες. Έλληνας είσαι. Ναι, αλλά εγώ είμαι ξέρεις. Λέτε, δεν είσαι κλέφτης. Όχι, δεν είμαι κλέφτης.
Ο μεγαλύτερος κλέφτης όλων. Ο μεγαλύτερος όλων είσαι. Εγώ. Ναι, σε ποιο πράγμα. Παίρνει ένα παράδειγμα. Τα πάντα. Κλέβω όπου καθίσεις και όπου βρεθείς. Άμα κάποιος έχει στυλό, να τον κλέβει. Τον κλέβω στυλό. Τον κλέβει. Πάντως 20 από προπό δεν κλέβω. Γιατί, ποιος κλέβει. Ναι, λέω εγώ. Στυλό κλέβω, ναι. 20 από προπότζινγκα δεν κλέβω. Στυλό κλέβω, το ξέρω. Ναι. Όταν βρεις κάποιον να κλέβει, πρέπει να τον πηγαίνεις στην αστυνομία. Για 20 ευρώ σε πάγω στην αστυνομία. Και για 500. Και για 10. Και για ένα. Πάνε σε άλλα θέματα, δεν πουλάει όλα εθνική. Τελείωσε, πάει. Κλείστο, πάει. Άλλα θέματα, τι λέγε, τι έγινε. Το Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Το Πασόκ, ποιος βγήκε. Το Πασόκ. Πήγες, ψήφισε. Εγώ να ψηφίσω. Ναι, Πασόκ δεν ήσουν. Ήμουν εγώ Πασόκ. Δεν ήσουν. Ό,τι δεν ήσουν. Εντάξει. Ψήφισε, αυτό σε ρωτάω. Όχι. Όχι. Τελείωσε. Τι, τσιγκουνεύτηκε τα 3 ευρώ. Τι συμπέρασμα έβγαλε από αυτό που έγινε. Από αυτό που έγινε. Πήγα να οικονομήσουν 3 ευρώ από τα χαϊβάνια. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τι συμπέρασμα έβγαλε που πήγανε 210.000. Τι συμπέρασμα έβγαλε. Επί 3 ευρώ πόσο έγινε. Τι συμπέρασμα έβγαλε. Του φάγανε 600 χιλιάρικα. Αυτό έβγαλε. Αυτό έβγαλε. Ναι, αυτό το συμπέρασμα έβγαλε. Λοιπόν, πήγαν τα βόδια να ψηφίσουν, να ξαναβγάλουν τη φόβη και να του φάνε 700 χιλιάρικα. Μιλάμε για βόδια. Και τα βόδια αυτά είναι από 50 χρονών και πάνω. Δηλαδή αυτού. Αυτούς πρέπει να τους στείλεις, καν αυτούς πρέπει να στείλεις εξορία. Όχι τα παιδιά 20 χρονών. Και στα νοσοκομεία, ευθανασία κατευθείαν. Τι έχει, σχολικοειδήτητα. Περάστε στο 4 δωμάτιο. Τι έχει εκεί, έχει μια ένεση σου Κατάρ. Γλιτώνει και το κράτος, γλιτώνουν και όλοι. Λέγε κόκκινε άλλα. Λέγε. Θα λέγε. Πρέπει να καταλάβεις. Βάρος της κοινωνίας, λέγε. Τι είναι. Λέγε, λέω εγώ, εσύ δεν παίρνει στροφές. Για μένα το είπες. Και εσύ είσαι βάρος της κοινωνίας. Να με εκτελέσω. Εγώ αν ήμουν σε κράτος αρχηγός, θα σε εκτελούσα. 100%. Καλά, εσύ και, με, λίγο... και με βασανιστικό θάνατο κιόλας. Είδες λίγο τυρί στο πουλί σου και νομίζω ότι έχεις γίνει. Άσε ρε κορδί. Φαντάσου να ήσουν. Τώρα θα είμαι εγώ. Φαντάσου να ήσουν. Θα είμαι εγώ κυβερνήτης τώρα. Με λίγο τυρί τρελάθηκες. Κυβερνήτης θα είμαι εγώ. Με λίγο τυρί τρελάθηκες. Ρε τον κόκκινο. Άμα γίνεις. Κυβερνήτης τώρα, εγώ να είμαι. Ναι. Αυτό τον κόκκινο. Ναι. Έτσι με τα πουκάμισα απ' έξω, με αυτά εδώ πέρα. Μα, με την αργότητα κτλ. Το βλέμμα το νοσηρό. Η σοβαρότητα και η σταθερότητα. Και το να προσέχει κάποιος πώς μιλάει και πότε μιλάει. Σοβαρός εσύ δηλαδή. Σημαίνει ότι είναι. Άμα έρθουν οι ακροατές που θέλουν να σε δίνουν εδώ και κάνουν μια ουρά, σοβαρότητα ναι. Και υπευθυνότητα, το ρουφιανιλίκι σοβαρότητα το λες εσύ δηλαδή. Η ρουφιανιά είναι δικό σου χαρακτήρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι, 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 ναι. Άμα βάλουν μια φωτογραφία του Ρουφιάνου, είσαι δίπλα. 100. Φάτσα κάρτα. Ναι. Και στον Παμπινιώτη. Στον Παμπινιώτη. Πρώτος, φάτσα κάρτα. Αλλά ότι δεν σ' αρέσει το πετάς για τον άλλο. Έλα, έλα, την πλατιπόδα σου, τα σκαλοπάτια ανεβαίνει απάνω. Του δίνει και του ηχολήπτε και όλοι μετά του κάνει το φίλο να πούμε. Άστα, δεν θα τα λύσουμε τώρα. Αυτά δεν πρόκειται να τα λύσουμε ποτέ. Πάνε στα άλλα θέματα τώρα. Η ομάδα σου πήγε να τη δεις εχθές στο Καφταζόγλου. Όχι, δεν πήγα. Γιατί δεν πήγε, σε φοβάσαι, μη σε κοπανίσουν, ε. Ηρακλής Μακεδονικός. Που είναι Ελλάδο, ρε κόκκινε. Ψηφίζει το Μακεδονικό και είσαι Ηρακλής. Πάτεν κιούτεν. Κιούτεν, πάτεν. Κατάλαβε τι έγινε καταρχήν χθες. Γιατί σε τι έγινε χθες. Από τα λίγα. Είμαι του Γκάνι από τα λίγα. Λοιπόν. Ναι, τι έγινε χθες. Αυτή η χώρα έχει δύο φατριές. Η μία είναι οι Νεοδημοκράτες και η άλλη είναι οι Πασοξίδες. Ε πώς. Και οι δύο. Διαφωνώ. Να τελειώσω. Ακροδεξία έχει, πατριώτες έχει, ακροκομμουνιστές έχει. Δύο φατριές είναι, αυτή είναι η μάζα. Έτσι μεγάλη. Λέει. Αυτό λέει αυτός. Λοιπόν, βολεμένοι όλοι. Και οι Νεοδημοκράτες και οι Πασοξίδες. Γιατί είναι βολεμένοι, όλοι οι ψηφοφόροι βολεμένοι. Βολεμένοι όλοι τους. Κάτι θα πάρουμε. Και κρίνεις τα αλότρια εσύ. Τα έχεις δύο. Έχω τη γνώμη μου. 20 χρονών σε βάλουν εκεί στο ράδιο. Δεν με έβαλε κανείς, ξέρεις, η διαφορά μας είναι ότι ό,τι έκανα στη ζωή μου το έκανα μόνο. Μπράβο, Γρηγόρη. Χωρίς καμία βοήθεια. Δεν είχε βοήθεια αυτός. Από πουθενά. Πουθενά, έκανε οπότε μόνο. Δεν μπορεί να βγάζει. Πλέον. Τελείωσε. Λοιπόν, ναι. Οι πρασινόκαμπιες, οι οποίες πιστέψανε το σωσία του. Μπορεί να σε ακούει Βενιζέλος τώρα. Του Ανδρέα Παπαδρέου. Μπορεί να σε ακούει Βενιζέλος. Με μήτε το κακέκ του Ανδρέα Παπαδρέου που κάνει σήμερα τον πρωθυπουργό. Α, τον κατηγορείς τώρα. Λοιπόν. Γιατί τον επένεσε ποτέ. Ε? Τον επένεσε. Τον καμένο, δεν ψήφισε. Και λοιπόν. Μαζί δεν είναι. Σαφής ήμουν. Α, σαφής ήσουν. Εγώ ψηφίζω πρόσωπα και όχι πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ψηφίζεις. Είδαν ότι δεν έχει μέλη. Ναι. Ότι τελειώσαν τα μπερεκέτια. Ναι. Α, και σου λέει ενιαία αριστερά. Ναι. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη την αριστερά. Ναι. Ξανά. Και άμα είδε όλοι οι πρώην Πασοξίδες είναι. Το δράμα δεν είναι ότι πήγαν. Για τον ψήφορε που θέλω να μου πει. Δεν του φάγανε το 3 ευρώ. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Τζάμπα λησβερίσει δεν γίνεται. Το κατάλαβες. Πόσοι ψηφίσανε, ρε. 210.000. Επί 3 ευρώ πόσα. Είναι τρομερά πράγματα. Πόσα λεφτά μαζέψανε, ρε. Δηλαδή φτάσαμε το. Και πόσα τους μαζέψανε, ρε. 700.000. Φτάσαμε το 2000. Φτάσαμε το 2010. Τα γάρια, βόδια. Και δεν σκέφτονται. Βόδια. Να βρούνε κάτι καλύτερο. Ναι. Κάποιον. Είδα κάτι Βενιζέλου στο Σιμίτι. Άκουρε. Ο Γιωργάκης πήγε ψήφισε. Γιατί, τρομερά πράγματα. Στελέχη δεν ήταν, γιατί να μην ψηφίσει. Γιατί να μην ψηφίσει, στέλεχος ήταν, γιατί. Τρομερά πράγματα. Αν δεν πάει ο Γιωργάκης. Και πήγαν άλλες 210.000 να ψηφίσουν. Δηλαδή δεν βλέπουν τίποτα καινούργιο προοδευτικό. Ναι. Αυτοί οι οποίοι χαντακώσαν τη χώρα. Ναι.
Οι φίλοι σου. Αυτοί οι οποίοι χαντακώσαν τη χώρα πήγανε και μια καινούργια αριστερά. Δεν σταμάτα, 700 πήρανε. Μην του κάνει τώρα, εσύ δεν το έκανε. Όχι. Πώς όχι. Όχι, ρε φίλε. Άμα έχει τώρα ένα κάστανο στην τσέπη και σου έλεγα να βγάλουμε του Παΐσιου την πλάτη 100 χιλιάρικα. Παρέα μαζί. Να φάμε από τα χαϊβάνια του πιστού λεφτά. Α πούμε ότι το κάστανο είναι αγιασμένο. Άμα το φας γίνεσαι Σούπερμαν να πούμε. Αν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, ρε φίλε, θα το κάνω. Μα δεν το είσαι ανίκανο να το κάνει. Άμα μπορούσε να το κάνει, θα το κάνει. Δεν μπορεί να το στήσει το έργο εσύ. Δεν είσαι ο μοναδικό ηλίθιο στον πλανήτη. Υπάρχουν και άλλοι. Α, είσαι και εσύ δηλαδή. Εντάξει. Υπάρχουν και άλλοι. Δύο δηλαδή είμαστε. Είμαστε δίδυμο ηλίθιο. Ναι. Δηλαδή, α φέρω εγώ ένα κάστανο και σου πω αυτό το κάστανο. Ήταν, ξέρω εγώ, προπάπου στα Εθαράπη, το βρήκα εγώ έξω από μια βρύση να πούμε και αυτό μπορεί να κάνει θαύμα. Και να οικονομήσουμε. Δεν θα το κάνουμε, λες. Όχι. Όχι, γιατί να μην το κάνουμε. Αυτό οικονομήσουμε. Για ποιο λόγο θα το κάνουμε. Θα φοβηθούμε τον Θεό. Εσύ κάνε το, ρε. Ναι, εσύ δεν θα το κάνεις. Δεν είναι θέμα φόβου, ρε. Για ποιο λόγο δεν θα το κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ιερά και όσοι και υπάρχουν. Εσύ έχει ιερό και όσοι. Μάλιστα. Δεν θα πω τι έχω εγώ. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι. Για σένα μιλάμε τώρα. Εγώ δεν το έκανα. Έχω ένα κάστανο κόκκινο. Δεν το έκανα. Ένα κάστανο σαν την καρδιά του Πάγκαλου, ναι, έτσι τόσο μεγάλο. Βγήκε υπερβολικό. Βράζω το κεφάτο. Μαγικό είναι. Το βγάλω στον Αϊθαράπη. Κάνε, βούτου. Ναι. Θα πούμε ότι το ξέρασε, ξέρω εγώ. Ο πάτε. Ναι, θα βρεθούν οι ηλίθιοι, θα σε πιστέψουν, είμαι σίγουρος. Ακόμα και εσένα. Ακόμα και εμένα. Θα βρεθούν. Δεν οικονομήσουμε. Δεν υπάρχει. Γιατί να μην κάνουμε μια χεριά τέτοια, ρε κόκκινε. Οι άλλοι γιατί να κάνουν. Υπάρχει δηλαδή. Λογική. Για πες μου, κόκκινε. Μου λέει άλλος, ναι. Κύριε Δεκάστα, ναι, γιατί κατηγορείτε εμένα που πουλάω ναρκωτικά. Ναι. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε άλλος. Ναι. Κατάλαβες. Σου λέει αυτά, τα θέλουν, τα θέλει ο κόσμος. Κόκκινε μου, άμα φτάσει στο δικαστήριο. Για μικρό ποσά θα την πατήσεις. Άμα γίνει για μεγάλα ποσά μπορεί και να την γλιτώσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν με ενδιαφέρει. Όχι, είσαι καλός άνθρωπος. Δεν ωραία. Είμαι καλός. Καλέ μου άνθρωπε, χρυσέ μου άνθρωπε. Τον Ηρακλή τον είδες εχθές. Όχι. Όχι. Δεν πήγε στο γήπεδο. Πήγε σε καραμάζο του Ηρακλή φέτος. Όχι. Όχι. Πάρα πολύ. Πενιντάρικο έδωσε στον Ολλανδό που είναι φίλος μου. Το αν έδωσε και τι έδωσε είναι δικό μου. Θα ρωτήσω τον Ολλανδό, ο οποίος μιλάω μαζί του κάθε μέρα. Θα πω, έδωσε ο κόκκινος. Θα με πει, ναι, έδωσε ή δεν έδωσε. Θα με πει αυτός, εσύ αφού δεν θέλεις. Να πεις, άμα έκανες καλή πράξη και δεν θες να την πεις, εγώ. Είναι καλή πράξη. Βέβαια. Είναι πράξη ηρακλειδοσύνης. Το πενιντάρικο κάθε. Λες, εγώ βοήθησα την ομάδα στη δύσκολη αυτή τη στιγμή μαζί με άλλους επιχειρηματίες, απλούς πολίτες και φιλάθλους να βοηθηθεί αυτή η ομάδα. Διαβάζω μηνύματα. Να, διάβασε μηνύματα. Ποια βελτίωση είδες, Γρηγόρη, εκτός ότι ο Σκίμπε είναι μάνατζερ, είναι αποκλειτικό να βάζει παίκτες με ελάχιστο χρόνο συμμετοχή στις ομάδες τους, είναι και άσχετος. Ναι. Με την Οστονία εντός του 70 ενώ το σκόρ είναι 0-0, βγάζει το Βέλιο και βάζει Διαμαντάκο. Μπορεί ο Βέλιος να είναι λίγος, αλλά από τη στιγμή που έλειπε ο Μητρογλου, τον αφήνεις μέσα, βάζεις και άλλο επιθετικό και βγάζεις ένα από τους δύο κόφτες. Αν φοβάσαι να μην φάσεις γκολ από τους Ιστονούς στην έδρα, θα παρατάς. Συμφωνώ. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Αλλά συμφωνώ εν μέρη, όχι. Εν μέρη, ή συμφωνείς. Τα μηδενής. Εν μέρη και εν σόνια. Έκανε λάθος και... κοουτσάρισμα. Αυτά τα δράματα που είδαμε πρωτετραετίας δεν τα βλέπουμε. Πάει. Δύο παρατηρήσεις για την εθνική παιδεία. Θα είναι τραβηγμένο να πούμε ότι ο Μανολάς και ο Αποσταθόπουλος στην καλή του μέρα είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο στον κόσμο. Και δεύτερον, τα πνευμόνια του Ζέκα από τι είναι φτιαγμένα και εγώ θέλω. Γιατί τα πνευμόνια του Ζαγοράκη από τι ήταν φτιαγμένα. Τα πνευμόνια του Κάτσε από τι ήταν φτιαγμένα. Αυτοί γεννήθηκαν με τέσσερα πνευμόνια. Αυτοί απεθάνουνε μετά από 100 χρόνια να ζήσουν οι άνθρωποι αυτοί, ζουν αυτοί πολλά χρόνια, να ξέρει. Θα λιώσουν τα αυτά, θα μείνουν τα κόκαλα και τα πνευμόνια. Θα πει ο άλλος που θα το ξεθάψει, τι είναι αυτά ρε εδώ, πνευμόνια είναι θα πει. Αυτή είναι από τη φύση τέτοιοι, πώς θα γίνει. Ο Χρήστος αγαπάει πολύ. Με βρίζει. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κάτσε, τι λέει ο άνθρωπος. Τι θα γίνει με αυτό το Facebook, δες, κόκκινε με τα αργά. Δες το. Δεν εκεί με λέει, φασίστα με λέει. Φασίστας γιατί, για ποιο λόγο το φασίστα. Πού να ξέρω ρε. Είναι ένα μέσο έχεις. Ρε κόκκινε, σε βρίζει ένας άνθρωπος. Του λες με γλυκύτα το τρόπο. Χρυσέ μου άνθρωπε. Με βρίζεις που με βρίζεις. Ωραία. Πες μου το λόγο να καταλάβω. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Ωραία. Αν σου πει το λόγο, κάνεις το χριστιανό και βάζεις το κεφάλι κάτω και λες συγγνώμη, θα το διορθώσω. Έχεις δίκιο. Άμα σε βρίζει και δεν σου λέει το λόγο, πας στο ένα μέτρο, κάνεις τον κακόμοιρο, του κατεβάζεις το σαγόνι και του πας τρία δόντια. Ε, αυτό κάνεις. Αυτός. Άσε με ρε κόκκινε, χρυσέ μου. Πώς θα το κάνεις. Χρυσέ μου άνθρωπε. Αφού το άνοιξε τα χαρτιά σου. Αυτό έτσι. Είπες πώς θα την κάνεις. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, ρε. Πω, 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 πω. Μια γουλιά 10 λέξεις, 4 τέταρτα. Πάμε στον άλλο μετρό. Το Μάσο το έχασε ο Σκύβε με τις επιλογές του καθαρά. Ο Σιώπης, ο Μπακάκης, ο Σιώβας, ο Κόρμπος. Ναι. Ο Κόρμπος. Ο Σιώπης. Και παίζει ο Τζιόλης, ο Ταξίδης, ο Σταφυλίδης και ο Μανιάτης. Ο Κόρμπος, ο Σιώπης. Γιατί παίζουν οι καλύτεροι. Δεν παίζουν οι καλύτεροι, αλλά αυτοί που έχουν καλό μάνατζερ. Έλα με την πιανόλα το Σκύπε τώρα. Και αφού έκανε σε Έλληνα το Ζέκα, κάνει και το Σιμόες που είναι χαφάρα και πάνε σε κέντρο Ζέκα Σιμόες. Η μεγαλύτερη μαγιά που έκανε ο κύριος Ρεχάγκελ να είναι γερός 100 χρόνια να ζήσει
πέρα από τις τακτικές, πέρα από τα 5-3-2, πέρα από τα man-to-man, πέρα από τα χαφ που τα έκανε κοντά το ένα μετάλλο, πέρα από τις full γραμμές, πέρα από την πέταξε τον Τζάρτα έξω και έβαλε χαφ να τρέχει. Ο Αλέξανδρος λέει, κάτσερε, ο Ραπ λέει ότι ήταν τρομερός ο Μανολάς, αλλά εγώ είδα ένα center back επιπόλαιο που έκανε τσαλιμάκια μήπως κάνει κανένα μεταγραφή. Ναι. Είσαι φάουλ σε δύο πράγματα. Ναι. Τσαλιμάκια δεν έκανε. Όντως έκανε υπερβολές κάποια στιγμή. Τι υπερβολές έκανε? Μεταγραφή να έκοψε πάρει όλες τις αντεπιθέσεις. Μεταγραφή να πάρει Πούρεφιλ. Το θέλει η Τσέλσι και τον, έχει, τον ήθελε και στη Ρωσία με 40 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Μας δουλεύεις τώρα. Χορτασμένος είναι, μια χαρά είναι ο Μανολάς. Δεν μπορεί να λες τώρα τι θέλει να πάρει. Μπροστά στον Παπασταθόπουλο είναι τόνους καλύτερος. Όταν μπαίνει ο Τζιόλης στα ποδητήρια, το φωτοκύτταρο από το φως δεν ανάβει γιατί δεν πιάνει κίνηση. Καρ. Πού θα το σκεφτείς εσύ αυτό? Εκείνο το 2-2 με Αγγλία και εκείνο στα δερβενάκια με τους Τούρκους αξέχαστα. Αυτά τα βόδια ράπ είναι γάτες με πέταλα. Πάλι στο δημόσιο θα μπουν. Ξέρουν τα βόδια. Γρηγόρη, έχει μια μικρή διαφορά το ότι όλοι με την πλειοψηφία. Μην μας βάζεις όπως το ίδιο καλάθι με τους όλους. Με όλους. Δεν σε βάζω. Παμπάρε με αλλά το η εξαίρεση κάνει τον κανόνα. Φτάνει ρε με το Facebook και τους διαφημιζόμενους μια ώρα ρε. Φτάνει το Facebook ρε. Φτάνει αυτό το Facebook. Διάλεξε δυο πες, δεν λέω εγώ όχι. Φτάνει με τα κινητά και τα Facebook, σαν τα μωρά παιδιά. Σαν τις γυναικούλες στις παραλίες. Τικ, τικ, τικ με το Facebook. Ρε. Φτάνει. Φτάνει. Άντε, λέγε τα δικά σου. Τι να πω τα δικά μου. Τον Άρη τον είδες, ρε. Όχι. Τον Ηρακλή τον είδες. Όχι. Όχι. Δόξα δράμα, τι έγινε, δεκάδες, ξέρεις. Από όλο πόντο πήγες να δεις το φίλο στον Καλατζή. Όχι. Δεν πήγες, όχι. Τι έκανες, μικρόπινες, όχι. Τι έκανες όλο το Σαββατοκύριακο. Ένα μάτς δεν είδες, να πας να δεις. Γιατί θα πρέπει να. Άντε πάλι. Εσύ είδες κάποια από αυτά. Είδα σημειότυπα, μπήκα στο στο και είδα σημειότυπα. Ναι. Είδα. Το γκολ της Παναχαϊκής το είδες? Ναι, offside ήταν λίγο. Το πρώτο? Το δεύτερο. Για το πρώτο λέω. Τι θες να σου πω? Σε 9 δευτερόλεπτα γκολ έχεις ξαναδεί? Τι είναι αυτό τώρα? Τόσο γρήγορο γκολ. Ήταν πολύ ωραίο. Μάλιστα. Φταίει η άμυνα ή είναι πολύ καλή επιθετική ενέργεια? Η άμυνα φταίει. Πάντα η άμυνα φταίει. Μάλιστα. Καλαϊτζίδης χαφ Βεργόνης. Ο Βεργόνης κάνει 2 γκολ. 4-4-2 SAE. Σου είπα ότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Έκανε υπερπροσπάθεια, μπάσκετ, να πάρει τον πόντο η Καλαμαριά που κάνει πρωταθλητισμό. Τελικά κάνει πρωταθλητισμό ή πάει να σωθεί? Ποιος είναι ο στόχος της Καλαμαριάς? Ποιον έχει στόχο? Να ανέβει. Να ανέβει. Ναι. Άμα είναι να ανέβει, να κάνω άλλη κριτική. Άμα είναι να μείνει στους 6 κάτω, να κάνω άλλη κριτική. Να ανέβει. Έχει δηλωθεί από τον προπονητή, από τον ιδιοκτήτη, από τον, από τον το κύριο Γιακουμίδη. Το Γιακουμίδη. Ναι, είπε. Τι είπε ο Γιακουμίδη? Στόχος είναι η άνοδος. Στόχος είναι, το είπε ο Γιακουμίδης μόνιμα. Ναι. Εάν είναι στόχος η άνοδος, πρέπει να πετάξετε ένα χάφ ακόμα εκεί μπροστά στον Καλατζίδη και στον Βεργόνη και να διαλέξετε Μπρίτο ή Χασομέρι. Δεν βγαίνει. Με το Φάμπιο Οχταρό Εξτρέμ στην πλευρά, το γυρνάει στα χάφ, βάζει το Μιλισάκι, ωραία αλλαγή έκανε στο 46. Πετάει και το ο Χασομέρης, τώρα είναι ο Χασομέρης για center forward να ανέβει κατηγορία. Είναι δυνατόν ρε, να τρώει 3 γκολ από τον Μπρίτο? Ο Χασομέρης είναι σε. Είναι σταμάτα λίγο ρε. Είναι ο Χασομέρης εγκιάρι για να βγει κατηγορία. Γι' αυτό του πετάει δίπλα τον Μπρούτο. Τον δεν απειλείται από τον Πάοκ στο κύπελο. Άντε πάλι. Τρώει ένα γκολ στο 90. Και τρώει 3 γκολ τον Παναθηναϊκό. Πόσο χρόνο είναι ο Μαραντίδης, ρε? Ο Μαραντίδης. Εγώ σε ρώτησα κάτι, μπορεί να απαντήσει. 4 τόνους του Λούμπες τρώει. Πάει, το βγάλαν, βάλαν το Λιόνι εκεί. Ο Λιόνι είναι καλός να ανέβει, δεν κατεβαίνει πίσω. Δεν μαρκάρει. Καλός είναι. Καπία Σαμαρά και δυο μαζί είναι ο Πατακός. Βάλ και τον Γεωργιά δεξιά. Ο Πατακός πόσο πέθανε, 104. Ο Καπίας και ο Σαμαράς, άμα μιλάω, μην χασμουργέσαι, ρε κόκκινα. Άμα θες να χασμουρθείς, πάρε στην τουαλέτα να πούμε. Δεν μπορώ να σε βλέπω να χασμουργέσαι. Α, ου, ου, ια, με αυτά τα σαγόνια. Δεν μου λες. Τον Καλατζίδη μόνιμο το κάναμε. Μπορείς να δώσεις τα ναρκωτικά αυτό που παίρνεις να παίρνω. Ναρκωτικά παίρνω. Ναι. Πώς παίρνω ναρκωτικά? Ούτε πρωτοκαλάδο. Χαμουρήθηκε. Δεν χαμουρήθηκε. Χασμουρήθηκε. Όχι, χαμούρα έτσι. Τον Καλατζίδη γιατί τον βάζει μέσα? Γιατί είναι ο γιος του προφανώς. Εσένα ρωτάω. Αν δεν είναι καλός, πιστεύω διά τον έβαζε. Τον έχει δει, οπτική αυτή έχει. Έχω, ναι. Χαρακτηριστικά, εξάρι, οχτάρι, μαρκάρι, πλευροκοπή. Πάσα. Τον είχα δει πέρσι, φέτος τον. Πέρσι τον είδε. Ναι, πέρσι. Ναι. Σε είδα ψες αργά, πήγες με τη βαρκούλα μακριά στην ξενιδιά. Ξέρω ότι αν είναι άνθρωπος δίκαιος και δεν θα βάζει το γιο του εις βάρκα. Ρωτάω ρε, αυτό θέλω να σε πω. Πάει τελείως. Σου απαντώ ότι ξέρω. Άρης Καλυθέα, τι χαρακτηριστικό έχει το παιχνίδι αυτό? Κάναμε τον Πασά δεκάρι. Το ότι δεν βγήκε, δεν βγήκε over. Ναι, αυτή είναι η δική σου προσέγγιση. Δική μου, ναι, γιατί όλοι το περιμέναν over. Όλοι αυτοί οι κουμαρτζίδες που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και χαλάνε την πιάσα, αυτό θα σε απαντήσουν. Αυτή έκανε δυο γκολ ο Διαμαντόπουλος, ο center forward. Είναι πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Πάρα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Επίσης, η τετράδα του στην άμυνα, ιδιαίτερα οι δυο στόπερ, είναι άλβα εθνικής. Δελιζής Σόουζα. Πάρα πολύ καλή. Τζανακάκης τον έβαλε στην αριστερή μεριά. Το Παλαιστή τον Μπούρμπο δεξιά, ο Μπούρμπος δεν είναι για αλφα εθνική. Στη β' εθνική να μαλώνει εκεί με τις λάσπες να κλωτσάει και να το στέλνει στο πλάγι. Ό,τι καλός είναι. Πολύ καλά τα δύο χαφ τα αμυντικά. Και ο Τζόγλου που ήταν στον Ηρακλή
πολύ καλό εξάρι. Και ο Μουμίν νοσεί στο δεκάρι ο Άρης. Με τον Μπασάκη δεκάρι. Το Σακχόφ του Άρη, θες να πω. Ποιο θες να πω. Το Τζιόλι. Μια χαρά είναι και τρεξίματα. Ποιο είναι και τρεξίματα, ο Πασά. Ναι. Ο Πασά, άμα τον βάλει μαζί με τον Ταχτσίδη και μαζί με τον άλλον, πώς έπαιζε χθες και τον Τζιόλι και τον Πασά τρει. Να πάρει. Πες ότι έβλεπε Άρη χθες. Γιατί αν τον έβλεπε και με τα τρίκαλα. Ποιον έβλεπε με τα τρίκαλα. Τον Πασά. Τον έβλεπα και τον είδε και με τα τρίκαλα. Μια χαρά. Πόσες κούρσες έκανε. Κούρσες έκανε. Ναι. Οι ταξιτζίδες κάνουν που έχουν ανεργία περισσότερε κούρσες. Τι κούρσα να κάνει ο Πασά. Τι κούρσα να κάνει ο Πασάς, ρε. Διάλειμμα. Ο ταξιτζής, ο Γιωργάκης. Διάλειμμα. Ρε. Ο γαμπρός μου. Διάλειμμα, ρε. Τι διάλειμμα, ρε γουρούνι, βρε. Ποια κούρσα να κάνει ο Πασάς, βρε γουρούνι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η Ρενό παρουσιάζει και τα 6 είναι υπέροχα. 6 μοντέλα που πρωταγωνιστούν εντός και εκτός πόλης. Twingo, Clio, Clio Sporturer, Megane, Captur και Kadjar. Τώρα με όφελος έως 4.910 ευρώ και επιτόκιο από 3,9%. Δυνατές συγκινήσεις μόνο στις εκθέσεις Renault. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, ελληνικές πατάτες στο κιλό, μόνο 29 λεπτά. Προϊόντα Ultrex, Timotei, Neutro Roberts, Omino Bianco και Overlay 50% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenore και Unstoppables 40% φθηνότερα. Dixan Scone, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και καφετιέρα Grandis μόνο 14,90. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού, διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi's Top Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi's Top Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπο Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Η έκθεση Σύμβολο για τα ξενοδοχεία επιστρέφει δυναμικά με 470 εκθέτες. Ξενία 2017, 25 με 27 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση φόρου, μόνο για επαγγελματίες. 1-2-3, μπράβο στην διατησία. 5-6-7, επόπτη λεβεντιά. Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ακόμα καλύτερες αποδόσεις. Sportingbet. Όχι τυχαία επιλογή. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήτρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο. Για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά.
Σας περιμένουμε στα νέα Hypermarkets Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτη, τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, υδυγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πηλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριάκου. Η κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει ρε εσύ αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματά του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Top 5 προσφορές για top ψώνια μόνο στα Lidl. Αυτή την εβδομάδα. Φρέσκια ελληνική τσιπούρα καθαρισμένη. 710 γραμμάρια, 1 ευρώ φθηνότερα, 5,40. Σαλάτα Ιταλιάνα η κουζίνα μου, 160 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 95 λεπτά. Ρύζι Parboiled επιλογής, 2 κιλά, 27% φθηνότερα, 1,65. Τυρί φέτα Μυτιλίνης Pop, 1 κιλό, μόνο για λίγο, 5,99. Και αβοκάντο Κρήτης, το κιλό σε απίστευτη τιμή, 3,49. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της Γαλοπούλας. Να κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95,5 και μόλις σε ανύποπτο χρόνο ακούσεις το ρεφρέν από χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ξαφνικά. Ρουδόλφ το ελαφάκι με καρδούλα ταπεινή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. Τρεις κληρώσεις καθημερινά. Διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε με τους ακροατές πλέον. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμά σας το 54340. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Ακόμη, πάρ' τους λίγο, μόνο δύο έχουν τηλεφωνήσει, άλλοι τέσσερις στα 3 είναι. Την Εθνική και τον Ηρακλή και τον Άρη, τώρα τι θες να τηλεφωνήσουμε? Και πάλι δύο πολλοί είναι. Ακόμη, μέχρι την Τετάρτη ισχύει, δεν υπάρχει έτοιμο παράδοτο πλέον. Το πήραν.
Πάνε, δε. Ήτανε 5, φύγανε στο πι και φύ. Πι και φύ πόσες μέρες? 10 μέρες. Σωστό, στην εποχή μας είναι πι και φύ 10 μέρες. Λοιπόν, κάνεις. Μπορείτε όμως να παραγγείλετε ακόμη με την έκπτωση και την τιμή αυτή το 13. Πάλι. Ναι. Πάλι. Θα το πάρεις τώρα μετά από 20 μέρες, μετά από ένα μήνα, δεν ξέρω. Πάντως μπορείτε να το παραγγείλετε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου μέχρι και την Τετάρτη, τηλεφωνώντας το 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφα Κταίο στην εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Πάμε σε αυτούς τους τρεις οι οποίοι τηλεφώνησαν. Υπάρχει μια πολύ καλή ερώτηση την οποία την κάνω, την κάνω στους ακροατές. Σκάσε. Σκάσε. Τον αργό τον άνθρωπο, ρε. Ποιον Έλληνα κρίνεται ως τον ιδανικότερο προπονητή για την εθνική? Πάμε. Έλληνα. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι. Έλα, 18χρονος Αργιανός. Λοιπόν, να απαντήσω αυτό που είπε ο Κόκκινος για το ποιον Έλληνα κρίνω κατάλληλο. Εγώ λέω το Δόνι. Πολύ καλός, ναι. Πιο κατάλληλος. Προπονηταράς, βέβαια. Εγώ έχω καταλήξει τον καταλληλότερο. Εσύ... Συμφωνώ με το φίλο. Υπάρχει καταλληλότερος. Ποιος? Εάν το πω εγώ δεν έχει αξία, δεν θα πάρω και ένα τηλέφωνο. Γιατί δεν έχει αξία? Δόνης, αγόρι μου, και εγώ μαζί σου. Καλό αυτό που λες, λέω ότι υπάρχει καλύτερος. Ξέρεις γιατί καλός είναι ο Δόνης, για ένα ακόμα λόγο? Γιατί είναι χεσμένο στο τάλιρο και δεν είναι χαρτζηλικάκιας. Δηλαδή δεν μπορεί να το πει άλλο, θα σε δώσω 30 και 40 χιλιάρια. Είναι χεσμένο στο τάλιρο. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό, πάρα πολύ καλή διαχείριση και δεν έχει ανάγκη. Αύριο. Ληστεία στο σπίτι του Δόνη. Τι αύριο είναι νομίζεις? Κουρτίρες του 1980. Το λες και τσιγκούνι. Αρχιτσιγκούναρο. Και καλά κάνει. Λοιπόν, έλα, ρε. Δεν υπάρχει παίκτης Μανιάτης και δεν υπήρχε και ποτέ. Εντάξει. Παίκτης Μανιάτης. Τι όνειρο μπορεί να είδε ο Σκύπη και να τον έβαλε δεξιμπακ? Δεν ξέρω ρε εσύ τι είδε. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό έως ύποπτο. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Ύποπτο γιατί ρε φίλε, λες να ήθελα να χάσουμε? Εγώ αν ήμουν ο Μπακάκης. Ξέρεις το πριν της πρόκρισης στο Μουντιάλ. Άκου, άκου. Εγώ αν ήμουν ο Μπακάκης θα του την έστεινα. Εκεί που πάει, βλέπει στην παραλία, κάνει το γόη. Θα του την έστεινα στις τουαλέτες. Δεν θέλω να ακούω βλακίες, γιατί λέει βλακίες. Θα του την έστεινα. Πάρε 30 χιλιάρικα και πάρε 20 χιλιάρικα και πάρε 10. Αν ήμουν... Το πριν για τη Ρωσία, ξέρεις τι ήταν, αμύθιτο. Αν ήμουν ο Μπακάκης, θα του την έστεινα. Πραγματικά. Ναι, θα του την έστεινα. Λοιπόν, θα το κοπάναγα. Ναι. Ο Μήτρογλου, εντάξει, έκανε καλές χρονιές, αλλά δεν μπορεί άλλο να σου το πω έτσι. Έκλεισες, οκ. Εγώ τουλάχιστον κοπάνισα τον προπονητή μου. Είχα τάντερα. Εντάξει. Παρακαλώ. Αν ήμουν ο Μπακάκης, θα του την έστεινα εκεί στην παραλία, στη Βάρκιζα που πάει, στην τουαλέτα. Πάμε, πάμε. Ούτε με βλέπαν οι κάμερες. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. έλα, άντε. Τελείωνε, άντε. Αργέ, λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το να. Λοιπόν, αυτό που λέω, συμφωνώ απόλυτα για όσα είπες για την εθνική. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όσα είπες. Και κάτι ακόμη. Αυτά που γίνονται στην εθνική γίνονται και στον ΠΑΟΚ. Ή αν το πάρεις ανάποδα, αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ γίνονται και στην εθνική. Αναρωτηθείτε λίγο ποιοι παίζουν, εάν παίζουν οι καλύτεροι. Τα ίδια γίνονται και στον ΠΑΟΚ. Και φέρνουν παίκτες στον ΠΑΟΚ οι οποίοι έχουν τελειώσει. Δηλαδή έχουν κλείσει την καριέρα τους. Ναι. Έχουν κάνει την καμπύλη της μεγιστοποίησης της απόδοσης. Και πάνε προς τα κάτω, ναι. Πάνε προς τα κάτω. Ναι, ναι, ναι. Αυτούς τους παίκτες λοιπόν δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Και ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο Σαββίδης βγήκε και λέει ότι στηρίζει τον Λουτσέσκου. Σεβαστό. Ο γιος! Στηρίζει... Ο μπαμπά δεν τον είδαμε. Δεν ξέρω. Από τη διοίκηση. Βγήκαν και άλλοι τη διοίκηση και το είπαν. Λοιπόν, στηρίζει τον Λουτσέσκου. Συμβόλαιο τώρα, 2 χρόνια στον Λουτσέσκου. Αυτό είπα χθες εγώ, μπράβο, με πρόλαβες. Άμα είσαι μάγκα. Το είπα, το είπα, ναι. Αν τον κάνετε, 3 χρόνια συμβόλαιο. Στηρίζω στα λόγια. Ωραίο. Στα λόγια, ό,τι έκανε ο Μελισσανίδης στο Μάνταλο που χτύπησε. Αυτός είναι ο Μελισσανίδης, πέδαρο. Έτσι, μπράβο. Σου λέει κουτσός, σε πιστεύω. Σου κάνω συμβόλαιο. Τρίτον, είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ άνοιξη είναι με υπηρεσιακό προπονητή πάντα. Τελειώνει η χρονιά, γίνονται οι μεταγραφές, κλείνονται τα συμβόλαια και μετά έρχεται ο προπονητής να διαχειριστεί τους παίκτες και τα συμβόλαια. Ποιος θέει γι' αυτό? Ποιος θέει, δείξτε. Ποιος θέει, ρεθύρα 4 θέει, ποιος θέει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τι σκέφτεται. Τι σκέφτεται. Ποιος κάνει κουμάντο. Κάνει θύρα 4, κάνει ο Σαββίδης, κάνει ο προπονητής, κάνει ο Μίχελς, κάνουν οι μάνατζερ, κάνουν οι παίκτες. Ποιος κάνει κουμάντο? Ποιος κάνει, η ερώτηση είναι αυτή. Ποιος κάνει θύρα 4? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Να και καλά. Κάτι άλλο τελευταίο, ναι. Αυτοί οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αν είναι μάγκες, ας βγάλουν τις ρήτρες, εάν υπάρχουν ρήτρες στα συμβόλαια, για το πόσο πρέπει να παίζει ο κάθε παίκτης που φέρανε. Μάλιστα. Okay. Ευχαριστώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, φίλε. Πιο δυνατά, ρε φίλε. Ρε φίλε, έχετε την καλύτερη εκπομπή.
Μιλάμε τώρα για το μάγο της Χαλάνθρωπης, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πολύ πάρλα σήμερα ο Κώστας, ρε. Κώστα, τι απάτε σήμερα, δείτε. Πίνω ένα ενεργειακό ποτό, ρε φίλε, γι' αυτό. Το έχει ρίξει τα ναρκωτικά, Νίκο. Ρε Κώστα, σε απολαμβάνω. Δεν αφήνεις τον Γρηγόρη να μιλήσει, ρε Κώστα. Γιατί, ρε Κώστα, άσε να μιλήσει λίγο, ρε. Θα πάει αργά ο κερατάς. Θα πάει αργά. Άκου τώρα, άκου επιχείρημα. Άκου επιχείρημα. Ακούω. Και η μπαταρία ηλιθίου διπλανός μου. Άρα Κωστήρα, αυτό που λέω. Όλα για σένα γίνονται. Μην τον κολλάς τον μάγο της Χαλάνθρας, γιατί θα σε μεταμορφώσει σε μάντραχο. Θα έρθει με τον αυγή εδώ και το ξέρω, θα με κάνει κατσαρίδα. Πρόσεξε καλά τι κάνεις. Θα με κάνει κατσαρίδα. Άσε τρελώσει. Κωστή, μ' ακούς. Σ' ακούω, αγόρι. Πριν ξεκινήσω τη ζωή μου, μου έλεγαν ο Θεός. Και εγώ ποιο Θεό. Όταν ήσουν σε υγρή μορφή. Κάτσε να πει. Όχι, μου έλεγαν ο Θεό. Μα ποιο Θεό. Ο Θεό. Και εγώ ακόμα ψάχνω τον Θεό. Μήπως τον βρήκες. Εγώ τον βρήκα σε μια ταράτσα επάνω. Απλά. Λίγο πριν πηδήξει, γι' αυτό μετανόησε. Κατάλαβες. Άκου να δεις. Γεια σου, Μάγκε. Εγώ. Γεια, γεια, γεια. Εγώ βρήκα τον Θεό χωρίς μάνατζερ. Χριστούς, Παναγίες, Βούδες κτλ. Αυτοί θέλουν το μανατζεριλίκι να πούμε. Άμα έρθει κανένα μάνατζερ, κανένα Θεό και σταχώσει. Άλλο αυτό. Καπιταλισμός. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλώς τον. Γιάννης Κωνσταντινίδης από Αυστραλία, οικονομολόγος. Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος. Ωραίος. Κωνσταντινίδης, ναι, ναι. Παιδιά, τρία πραγματάκια θα ήθελα να πω. Αυτή η εθνική Ελλάδος δεν πρέπει να λέγεται εθνική, διότι δεν αντιπροσωπεύει πρώτον το έθνος μας. Δηλαδή. Ο Καπίνο είναι Αλβανός. Το φίλο. Ο Ζέκα είναι μαύρος. Το φίλο ρωτάω. Ναι, για πες. Ναι. Ακριβώς όπως θα λέει ο Κωνσταντινίδης. Αυτό είναι. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη. Δεκτό. Ο Σκύμπ είναι Γερμανός. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή ανά την υφήλιο σε όλες τις ομάδες. Και στις άλλες ομάδες το ίδιο. Με naturalize. Το φροντιζέ. Naturalize. Τι σημαίνει αθλητές. Αυτό. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Δηλαδή για ένα αθλητή ο οποίος έχει γεννηθεί αλλού. Αγαπητέ μου Γρηγόρη. Ναι. Αγαπητέ μου Γρηγόρη. Δεν μπορεί να πει κάποιος εθνική Ελλάδος όταν απαρτίζει. Όταν βγήκε από μαύρους όρχες. Τελείωσε. Από ξένους και προπονητή ξένου. Καλέ μου άνθρωπε. Τι καλέ μου άνθρωπε. Καλά λέει. Για να συνεννοηθούμε. Καλά λέει. Από τη στιγμή που το χρήμα ρέει άφθονο. Και αυτό τα λεφτά είναι αυτό. Πολλά στον αθλητισμό. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Για ποιο εθνόσημο μου μιλάς. Για αυτό λέει ο άνθρωπος. Σε αυτό θα καταλήξω, Γρηγόρη. Δεύτερον. Συμφωνούμε. Αυτοί δεν κάνουν πόλεμο. Γρηγόρη, δεύτερον, να καταλήξω κάπου. Καμία Τσέλσι δεν ήθελε κανέναν Μανολά. Από τον τεχνικό διευθυντή δεν υπήρχε καμία υπογραφή ότι ήθελε το Μανολά. Αυτά είναι φήμες των μανατζαρέων για να αυξήσουν το ποσό του παίκτη. Παρά τα αυτά όμως, ο Μανολάς είναι... δείχνει ότι είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Τώρα με συγχωρείς, βγαίνεις και παρουσιάζεις ως οικονομολόγος. Όταν ο ίδιος ο Μουρίνιο έχει δηλώσει ότι τον θέλει. Δεν παρουσιάζομαι με ονοματεπώνυμο. Γιάννης Κωνσταντινίδης από Αυστραλία του Γεωργίου, οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής. Είμαι τα τελευταία και ο Μουρίνιο, έχει δηλώσει ότι τον θέλει. Ο Μουρίνιο έχει δηλώσει ότι τον θέλει, ναι. Αλλά τις υπογραφές τις βάζει ο τεχνικός διευθυντής. Λάθος κάνεις φίλε μου, στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Κολλήσαμε στην Τσιμισκή. Οι προπονητές έχουν και την υπογραφή. Ωραία. Κολλήσαμε στην Τσιμισκή, έχει δίκιο ο Κόκκινος. Έχει δίκιο. Κολλήσαμε στην Τσιμισκή. Κωνσταντινίδη, φύγε. Κολλήσαμε στην Τσιμισκή πρώτη Δευτέρα. Θα ανάψω τα βεντιλατέρ, κλείσε. Επόμενος, ναι, μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Φίλε, το γέλιο που είχε χθες η Μαρμίτα, δεν νομίζω τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Πού ξέρεις ότι το έχει δει τώρα ο φίλος του. Φου βγήκε, ρε ηλίθιε, βγήκε στην εκπομπή. Άμα δεν το ξέρεις και κοιμάσαι, σε πιάνει το ζάχαρο να πούμε. Δεν και το γλυκάνεις, ότι να σε κάνω εγώ εσένα τώρα. Τόσα καλά που μπουρκα και κοιμάσαι. Πλακώρεσε τα βράδια, εγώ κάνω δίαιτα το βράδυ. Ξέρεις τι τραβάω. Τρυπάει το στομάχι μου. Λέγε. Δεν μπορώ να πω στο μάχη. Λέγε, φίλε. Ναι. Έβλεπα σεράκια από τα γέλια, έκλαιγα, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ρε φίλε, υπάρχει δηλαδή το ποντιακό στοιχείο να μην βγάλει τέτοιες μεγάλες μορφές όπως ο Φωτιάδης. Εσύ βρήκες τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ρε. Βάλτε στο τροχόσπιτο μέσα, εσύ πράκτορ φούβου, αυτός πράκτορ μαπ. Δεν έχουμε δει όλη την εκπομπή. Τι να δεις, ρε. Άμα μπεις και τη δεις, και είσαι φαγωμένος, θα σου βγουν τα φαγητά. Όχι από μένα. Τώρα αυτό όμως για τον κόσμο που ακούει δεν είναι καλό. Μπείτε στο rapto.gr και δείτε την εκπομπή. Δείτε την εκπομπή. Θα πεθάνετε στο γέλιο. Δηλαδή, κατάθλιψη να έχεις
σε 10 ψυχολόγους να πας, άμα δεις το Φωτιάδη. Δεν διαφωνώ. Το πόντι εκεί, ναι, ρε, φίλοι, δεν το έχω δει όμως, ούτε εγώ ούτε χιλιάδες άλλοι. Και τι να κάνουμε, ρε Κόκκινε, επειδή ζει ζάχαρο και κοιμάσαι τα βράδια από τις 11, δηλαδή γέρασες. Τι να σε κάνω, δηλαδή. Κόκκινε, είπε ο Ραπτόπουλος ότι. Εγώ είχα όταν είχα το ορολογικό, πήγαινε είπε. Συχνά. Ναι. Είπε ο Ραπτόπουλος ο Ρεχάγκελ να ζήσει 100 χρόνια, είχε ετοιμάσει επικίδιο. Όχι, ρε, μην το λέγα. Έτσι είπε. 99 χρόνια έχει χρόνια ακόμα. Τον έφαγε τον Νότο, πάει. Ποιο, μια χαρά είναι. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, μια τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε αντικειμενικά μάτς που στηρίζονται στο ποδόσφαιρο. Ναι, βέβαια. Μια παιδί μου, κύριο Ραπτόπουλο, ασχεί αντικειμενική κριτική στον κύριο Καρυπίδη, όπως γνωρίζουμε όλοι. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση του κύριου Μηροφορίδη με τον κύριο Καρυπίδη και αν δεν είναι καλή, για ποιο λόγο δεν είναι καλή. Αυτό. Το είπαμε αυτό. Τώρα όμως ο κύριος Μηροφορίδης. Ναι. Τι να σε πω, ρε. Πάντως εχθές αν ο Καλατζίδης δεν ήταν προπονητής στον Απόλλων Πόντου, θα έλεγα εκεί με τον Περικλή Αμανατίδη το 3-3 ότι θα με βρώμα για άλλα. Είδες τελικά ότι δεν είναι θέμα. Ναι. Καμιά φορά γίνονται και ανθρώπινα αυτά πράγματα. Ανθρώπινα γίνονται. Ναι. Τα 3-3 από 3-1. Ναι, ανθρώπινα επειδή είναι φίλος μας ο Καλατζίδης. Άμα δεν είδα δεν το ξέρω, τι θα λέγαμε. Ότι δεν ήταν ανθρώπινα. Το κόκκινο. Και εκεί ήταν ο Αμανατίδης στην άλλη ομάδα προπονητής. Δηλαδή με τον Αμανατίδη να έρθει το 3-1-3-3 το θεωρείς εσύ ανθρώπινο. Λέγε ρε κόκκινε, τι ανθρώπινο. Εσύ πες τον Αμανατίδη ότι είναι περίεργος. Βρε, εγώ γουστάρω τον Αμανατίδη και τον Καλατζίδη για τον χαρακτήρα του. Άλλο λέω εγώ. Αν δεν ξέραμε τον Καλατζίδη και αν δεν ήταν προπονητής. Θα το λέγαμε ρε Κωστή. Τώρα γιατί δεν το λέμε. Γιατί ξέρουμε τον Καλατζίδη 100%. Φοβάσαι μη σε τραβήξει καμιά χαρακιά, ε. Έχει ένα σπλάχνο να σε βγάλει από εκεί μέσα. Με το χάρα και να σε κάτσει πια. Ραπτόπουλε. Λέγε, ναι. Είδες ότι απέφυγε να απαντήσει την ερώτησή σου. Είδες. Το ξέρω, βρε, το κολλάω. Πού να απαντήσει. Αυτό θες με το Φωτιάδη που δεν πήγε με το ξάδερφό του στη Σέρση, ξέρεις, μου θύμισε. την ταινία με τον Φέρμα που βγαίνουν από ένα κτίριο και λέει από πού πας, εσύ απ' εδώ, εσύ από πού πας απ' εδώ. Και φεύγουν από άλλες κατευθύνσεις. Ρε φίλε, αν ζούσε ο Φίνος, αν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Φίνος, δεν υπήρχε περίπτωση με αυτή τη μαρμίτα να μην είχε κάνει 17 ταινίες. Τι λες τώρα. Γεια σου Αθηναία, γεια. Γεια σου Θόδωρε, παρακαλώ. Είμαι μάνατζερ να ξέρεις, μάνατζερ τρελών, να έχεις υπόψη σου. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Και εσύ λογικός δεν είσαι, μην νομίζεις. Δεν είσαι νορμάλ, στο λέω εγώ. Κοκκινέ. Εδώ είμαι. Έλα φίλε μου. Ξέρεις ποιος είμαι. Όχι. Κοκκινέ. Αυτό ο άλλος ξέρει ποιος είμαι. Φωτιάδης. Γλυκό μου αγόρι. Χρυσό μου αγόρι. Πάντα εγώ έκανες γλυκό μου αγόρι εχθές. Έλα αγόρι. Πού είσαι. Κοκκινέ θέλω να κάνω κοπή με σένα. Μόνο με σένα. Γιατί αυτό να θα το κάνω εγώ. Έχει μέσα του πυρηνική ενέργεια, αλλά την έστω θα τη βάλω να χαλαρώσει. Γιατί ανεβαίνει και γίνεται σαν τούρμπο γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται. Ακούω τον άλλο που πήρε τηλέφωνο. Κόκκινε. Ναι. Πώς θα γίνει να κάνουμε κομπή δυο μας. Δεν μπορώ, τον παντρεύτηκα τώρα. Δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε μαζί. Τον έχω παντρευτεί. Σε τι συνεννόηση θα κάνετε εσείς οι δύο. Κόκκινε. Δεν μου λες, Κόκκινε. Ναι. Είδες την ευκοπή. Όχι φίλε μου, συγγνώμη. Κοιμήθηκε, έφαγε γαλακτομπούρικα. Καλά ρε πως. Του λούμπες και τέτοια. Τι έκανα εγώ παρουσίαση, τον έφερα μπλοκ, την κορνίζα από το ράδιο. Σε θυμή. Δεν τα είδες. Μια ζωγράφος μου λέει. Πόντιος είσαι. Πόντιος είσαι. Είναι πόντιος. Πόντιος. Είναι. Είσαι και μηταράς. Και μηταράς. Α, είσαι γνήσιος δηλαδή. Μηταράς, αφταράς, πόντιος. Πενιντάρης. 47. Όχι και 50 ρε πως δηλαδή. Επόμενη. Μη βρίζει. Επόμενη. Δεν βρίζει, είναι πόντιος. Κατά λάθος του φεύγουνε. Αυτός είναι ελεύθερος σίγουρα. Γιατί εμείς που είμαστε παντρεμένοι είμαστε λογικότεροι δηλαδή. Όχι, είναι ελεύθερος λέω σίγουρα. Ελεύθερος είναι. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Πάμε παρακάτω. Ναι, μ' αρέσει εσύ που είσαι νορμάλ. Πάμε παρακάτω. Θεωρείς τον εαυτό σου νορμάλ εσύ. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλός είναι, μ' αρέσει. Ναι. Έπρεπε να. Μπορούμε να κάνουμε μαζί εύκολα. Εκπομπή. Εκπομπή θα κάνεις εσύ ο Φωτιάδης και ο Κιμπόκο. Και εγώ θα κάθομαι απ' έξω. Θα κάθομαι απ' έξω. Εκεί θα γίνει το μεγάλο Χριστούγεννα. Και ό,τι μαζέψουμε στα παιδιά με τα ορφανά. Τι καλά μη μπορεί να είναι αυτός. Ορίστε. Έλα φίλε. Τι μουρμουρίζει ο χοντρός. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Νάτος. Νάτος. Ποιος έχει πρόβλημα με την ενιαία κέντρο αριστερά. Ο Κόκκινος. Ποια κέντρο αριστερά. Ο Κόκκινος.
Ορίστε. Ο κόκκινος. Ποια κέντρο αριστερά. Αυτή που πρόδωσες εσύ. Ποιος την πρόδωσε, τι λες το. Εσύ, πρώτος και καλύτερος. Ρε, για το ΠΑΚΟΚ θα μου μιλήσει τώρα. Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Για λίγο. Το ΠΑΚΟΚ θα μας μιλήσει τώρα. Με να δεις. Πήγανε 210.000 που δεν τους βγήκε η πρώτη φορά αριστερά. Και πήγαν να δουν ξανά ΠΑΚΟΚ να βολέψουν το κολαράκι του. Ναι, κοίταξε, συγγνώμη λίγο να επέμβω. Ναι, όταν κόκκινε δούλευε σε εκείνο το ράδιο και βγάζαν τα Chris Craft εκεί από τις αυτές, καλά ήταν, ε? Σε εκείνο το ραδιόφωνο, φίλε μου, εγώ μπήκα μόνος μου. Δεν με έβαλε ο μπάκας μου, ούτε ο θείος. 20 χρονών μπήκες μόνος σου. Δεν σε έβαλε το Πασόκ εκεί, ε? 20 χρονών έχεις ταλέντο μεγάλο. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να πω αυτά που θέλω εγώ. Δηλαδή με τον Βενιζέλο που έκανες παρέα δεν πήρε ένα τηλέφωνο, ας πούμε, ο Βενιζέλος. Γείτονας ήταν. Μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε να μιλήσω εγώ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορώ να μιλήσω. Μάλιστα. Όταν κλείσω πέστε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Το πρόβλημά σου κόκκινε εσένα και όλων των άλλων που ψήφισαν ΑΝΕΛ, που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, που πήγαν εκεί που πήγαν. Όπα. Είναι το εξής. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι απέτυχα παταγωδώς να μας εκπροσωπήσουν. Έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε πολύ πληγωμένοι όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Ανδρέα Παπανδρέο, στον Ευάγγελο Γιαννόπουλο, στο Γεννηματά, στον Αλέκο Παπαδόπουλο και σε όλους αυτούς τους τεράστιους πολιτικούς. Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Έχω το δικαίωμα να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Σε παρακαλώ, ένα όχι, θα τελειώσω αν μου δώσει το δικαίωμα για ένα δευτερόλεπτο. Oh. Ναι. Εσύ είσαι Πασόκ το Ορθόδοξο, έχει μεγάλη διαφορά από το υπόλοιπο το Ημιτασιόν. Συνειδητοποιήσατε λοιπόν. Μ' ακούς τι σου είπα. Ούτε Γιωργάκη. Ούτε Γιωργάκη είσαι, ούτε Σιμίτη είσαι εσύ. Καταλαβαίνεις ελληνικά. Εσύ κατάλαβες, σου είπα. Αυτοί ψηφίζανε χθες. Δεν είμαι προδότης σαν εσένα και τους άλλους. Εμένα παίρνω ό,τι θέλεις. Άλλο το Ορθόδοξο και άλλο το Ανορθόδοξο. Γιατί το λες προδότη, ρε φίλε. Όταν ξαναέρθουμε στην εξουσία. Συγγνώμη, γιατί το λες προδότη. Ας με πει. Το κόκκινο. Ναι. Δεν μπορεί εκεί που πίστευες, εκεί που έχεις φάει, εκεί που έχεις πιει, εκεί που έχεις ανδρωθεί, να το παρατάς τόσο φθηνά και να το προδίδεις. Επειδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ναι. Περάσαν σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι το Πασόκ φταίει για όλα τα πάδαινα στη χώρα. Άκουσες από μένα ποτέ κάτι τέτοιο? Ορίστε, γιατί πήγες στο Σανέλ? Γιατί δεν πήγες να στηρίζεις την ιδέα? Μπερδεύεσαι. Ψήφισα. Καλά. Και Λεβέντη ψήφισα. Όχι, το στήριξες αυτόν στα κανάλια. Ήθελες να το στήριξες στην εκπομπή σου, ναι. Τον αβάνταρες. Ναι. Πάρα πολύ, του δώσεις ψήφους στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήθελες να ψηφίσεις Μάρδα. Ναι. Γιατί είναι κολλητό σου. Ναι. Αλλά απ' την άλλη πήγες και ψήφισες καμένο. Δηλαδή είσαι απίστευτος, ρε φίλε. Σου αρέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σου αρέσει ο Λεβέντης, αλλά ψήφισες καμένο. Αλλά κατά βάθος μέσα σου είσαι Πασόκ. Έχεις πρόβλημα. Ψάξου. Τελείωσες. Ψάξου, έχεις πρόβλημα σοβαρό. Τελείωσες. Βεβαίως. Σε θέλει σύντροφό του. Με αυτό ανέδειξες την ανιδιοτέλειά μου. Είναι ανιδιοτέλειο. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό, το καταλαβαίνετε. Γεια σου, πακοκάρα μου εσύ. Εδώ είναι το Πασόκ. Μαζί σου, Αντρέα, για μια Ελλάδα νέα. 40 χρόνια πριν. Βρεούστε από εδώ, μπουρζόβλακε! Θα με πεις εμένα προδότη! Είσαι λίγο. Ναι! Ναι! Ραπ! Έλα! Ακούς! Ναι, ακούω. Παίρνει ο άλλος πριν και λέει ότι το Μανολά δεν τον ήθελε η Τσέλσι. Και λέει ο κόκκινος ότι ο Μουρίνιο βγήκε και είπε και ο Μουρίνιο εδώ και 2 χρόνια προπονητής στη Μάντσεστερ. Φίλε, καταλαβαίνεις ή δεν καταλαβαίνεις? κατάλαβε. Γελάει. Νομίζεις καταλαβαίνεις. Το έκλεισε κιόλας. Την αξία. Δηλαδή είτε το θέλει η Τσέλσι είτε η Μάντσεστερ είναι παιχνίδι μαναζαρέων. Μη. Μην το δηλαδή, συνεχίζεις. Για όνομα τη θεωρία. Ας το Θεό ήσυχο. Θα μας ρίξει κεραυνό. Πάμε, επόμενο φίλος. Δεν υπάρχει. Μη. Άστο. Δηλαδή εγώ σου λέω δεν ισχύει για τη Τσέλσι. Το ζήτησε ο Μουρίνιο, είπε τον θέλω. Τι αλλάζει. Μη ρε κόκκινε, άσε τώρα. Τι λιγότερο έχει Μάντσεστερ από τη Τσέλσι. Πιάσαμε τσιμισκή πάλι πρώτη Δευτέρα. Άστο, ξεμπλόκαρε το. Πάμε κάτω παραλία. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Μη το. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Γύρισε. Πω. Όπως το λέει και το τραγούδι. Γύρισε. Τι έγινε, ρε σοφάγαν το 3 ευρώ, ρε ταγάρι. Δεν σου είπα, εγώ θα γυρίσει. Ποιος γύρισε? Ο Κουβοντίδας. Και μισή ώρα νωρίτερα. Μια μισή ώρα νωρίτερα. Μια μισή ώρα νωρίτερα. Ναι. Τη δεύτερη φορά δεν θα γυρίσει. Άντε, ώρα από εκεί. Λοιπόν. Καλά σου είπε, κόκκινε. Τι μου είπε? Προδότης. Άμα το έκανες αυτό, έτρωγες, έπινες και τώρα πας και τα δίνεις αλλού. Όχι ρε, καμένο ψηφίζει. Ρε εσύ ούτσενα, συγγνώμη, κρύφτηκα ποτέ. Τι ψήφισες, και εγώ δεν μπορείς, ψήφισες Πασόκ ή όχι? Και τι ομάδα είμαι, σας λέω. Όχι, ψήφισες Πασόκ ποτέ? Όχι. Δεν ψήφισες ποτέ? Τότε τι μου, ο άλλος τι λέει από εκεί? Επειδή το λέει.
Α, δεν ξέρω. Το 15 μελές πάντως. Δηλαδή, αν σου πει ο άλλος ότι ναι. εγώ πάω με άντρες, θα το πιστέψεις. Ε, βέβαια. Όχι. Τα μαγουλάκια σου. Τι. Τότε βρέστε τα. Ρε φίλε, τι να βρω. Αυτός έχει την άποψή του. Καλά κάνει και τι λέει. Δεν το χαλάω. Τον αφήνω να πει ό,τι θέλει. Όχι με το ζώδιο, δεν σε καλούμε προς το κατζίγο. Ναι, αλλά εσύ με χρεώνεις κάτι, ενώ όπως είδες προς τιμήν σου, ρώτησες ισχύουν αυτά ή όχι. Υπάρχει ο άλλος. Προς τιμήν σου, λέω, ρώτησες ισχύουν αυτά ή όχι. Ο άλλος τα θεωρεί δεδομένα. Λέει μια μπούρδα. Να ασχοληθούμε με τα πολιτήρια. Το θέμα όμως είναι επί της ουσίας. Διαφωνείς με το σχολείο μου ότι είναι αυτή η νοσταλγή του παρελθόντος οι οποίοι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίξα και τη Φόφη για να τους διαλύσουν και τελείως. Ποιο μπορεί, πες μου ένα στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Να σου πω έναν. Ναι. Έχει κανένα πεντακοσαριά. Ένα. Δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Αφού δεν ξέρεις. Τι να μιλήσεις, ένα σου λέω. Δεν θέλω να φωτογραφίζω κανέναν. Τους τι να φωτογραφίσεις. Τους ξέρει όλοι οι φίλοι. Τι να φωτογραφίσεις δηλαδή. Τους ξέρει ολόκληροι οι φίλοι. Ποιος, εγώ δεν ξέρω κανένα, πέστε μου. Έχει πολλά στελέχη του ο τυφλός, ο υπουργός, πού ήταν. Αυτός όταν έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουρουπλής, πού ήταν. Το ΣΥΡΙΖΑ είχε 4% τα πήγε. Ρε, πού ήταν στο ΠΑΣΟΚ, ναι ή όχι. Είχε 4% ή όχι. Δεν με απαντάς. Με είπες, δεν θέλω να προχωρήσω. Έχει πολλά στελέχη πρώην του ΠΑΣΟΚ. Άκουσε με μένα. Αυτός είναι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 4% ήταν το ΠΑΣΟΚ. Πες ό,τι θέλεις. Ήταν στο ΠΑΣΟΚ, προέρχεται από τις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό γιατί το προσβάλλεις τώρα. Γιατί δεν είσαι ακόμα έναν. Ο Μάρδας. Πώς. Ο Μάρδας. Ο ΠΑΣΟΚ ήταν αυτός. Ναι. Άσε εντάξει, Ρούτσα, να με ρώτησες. Σου είπα δύο. Θα σου πω άλλους 500 άμα θες άλλη φορά. Ψάξτε. Άντε, γεια. Λοιπόν, για τα πολιτήρια. Τίποτα. Προπονητή ποιον. Ένα όνομα πες και κλείσαμε. Για τα πολιτήρια λέω. Ποια πολιτήρια. Πολιτήρια λέγονται. Ναι, ποιος που λέτε από τον ΠΑΟΚ τώρα. Τι είπες τώρα. Σε ποιον έχουν βάλει πολιτήρια στον ΠΑΟΚ, ρε. Είπαν ότι ο Πρίγιοβης πουλείται 8 εκατομμύρια. 10 πόσα είπαν. 8 εκατομμύρια. Για, διάλειμμα. 8 εκατομμύρια. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συγκασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες. Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-4747-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Πόπο ποικιλία, κυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315-528-810. Η Renault παρουσιάζει και τα 6 είναι υπέροχα. 6 μοντέλα που πρωταγωνιστούν εντός και εκτός πόλης. Twingo, Clio, Clio Sportourer, Megane, Captur και Kadjar. Τώρα με όφελος έως 4.910 ευρώ και επιτόκιο από 3,9%. Δυνατές συγκινήσεις μόνο στις εκθέσεις Renault. Λευκό πουκάμισο συν ροζ καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συν ξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη.
πλυντήριο ρούχων, συν τρεις τα ξημερώματα, συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη. Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα μου καμισάτσι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop Στεφάν's Extra Extra Large.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνας. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι, γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά του έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων φέρνουν τον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη για μια έξτρα παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα. Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά πατρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνοι. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πως πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά, αλλά το σημαντικότερο είναι πως θα γυρίσετε. Πως? Με ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-751-241. Τέλεια φέτα. Και είναι και φθηνή. Και το κασέρι, καλό. Είναι και φθηνό. Και η γραβιέρα αυτή, καταπληκτική όμως. Και είναι και φθηνή. Στο Σκλαβενίτη όχι μόνο βρίσκεις άριστη ποιότητα και πραγματικές προσφορές, αλλά γνωρίζεις και ότι κάποιος ψάχνει τις τιμές και φροντίζει να έχει τις πιο φθηνές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μπορείς να διαλέξεις αυτό που πραγματικά προτιμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι σύνθημα. Είναι δέσμευση το τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέες Ευκαρπίες Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Επιστρέφουμε. Είναι μεσημέρι και αν πεινάζετε liberas.gr, μπαίνεις τώρα και διαλέγεις πάνω από 2.500 προσφορές οι οποίες υπάρχουν ή κατεβάζεις το σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό σου. Πριν πάμε στον κόσμο, τον πολύ κόσμο, καθώς μόνο ένας φίλος περιμένει να μιλήσει, υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η εταιρεία Σκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία ακόμη και τώρα έχει ταξί για εσάς, σούπερ ταξί για εσάς.
το οποίο μπορείτε να το κάνετε δικό σας με 17.500 ευρώ. Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου μόνο στην τιμή που ακούσατε, μόνο εδώ στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τηλεφωνώντας τώρα στο 23 10 596 596. Τέσσερις γίνανε οι φίλοι, μπορείτε να συνεχίσετε να τηλεφωνείτε. Πάμε στον κόσμο, έλα. Παρακαλώ. Δεν μου είπατε όμως, μόνο ένας είπε το Δόνη, ποιον πιστεύετε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καταλληλότερος. Δεν τους καίει, ρε, δεν τους καίει. Εγώ ρωτάω. Εσύ ρωτά. Ας μην τους καίει. Δεν τους καίει, δεν νοιάζονται. Ρωτάω και ας μην τους καίει. Έλα, φίλε. Ορίστε. Εσύ που τα παιδιά φωνάζουν από μέσα. Πάμε στον επόμενο, ρε. Άστο. Πάμε. Λέ, έλα, φίλε, ναι. Γεια σου, Παλγκάλη. Καλώς τον. Όταν είπα εγώ το Δόνη στην εκπομπή του Κουλιανού, παιδιά, οι οπαδοί του Γκαρσία βγήκαν και με ξεφωνήσανε. Τι είναι ο Γκαρσία, ο Χριστός στη Ναζαρέτη, να πούμε. Ναι, βγήκαν και με ξεφωνήσανε. Αφού είναι άμπαλοι, ρε φίλε. Γιατί ως γνωστόν. Άμα τους πεις Γκαρσία ή Δόνης προπονητής, Γκαρσία θα σε πούνε. Γιατί ως γνωστόν. Αλλά όταν ήρθε ο Στέφης και δεν τον έβαζε κι αυτός, και τον είπα να παίξω το Στέφης, ξέρεις ο κόσμος διαμαρτύρεται, είπε το περίφημο, ας έρθουν στην προπόνηση να τον δουν. Λοιπόν, τώρα, και εγώ είμαι υπέρ του Δόνη. Έτσι. Μια σοβαρή παράμετρος είναι αυτή που είπες, Κωστή. Ότι είναι οικονομικός ανεξάρτητος. Έχει χεστεί στο τάλιρο. Υπάρχει καλύτερη λύση. Και λέγε, φίλε. Ναι. Και εκτός αυτού, πιστεύω ότι είναι Έλληνας και είναι πιο κοντά στην ψυχοσύνθεση του Έλληνα. Ξέρει μπάλα πολύ, τακτική ξέρει. Έμαθε να κάνει άμυνα. Έβαλε και τον τρίτο στόπερ στο ρεπερτόριό του. Έχει και σίγουρη αντίληψη. Παίζει και την κατοχή. Έχει σίγουρες αντιλήψεις στο ποδόσφαιρο. Αλλά Κωστή, σε ένα πράγμα, ας πούμε, που σε άκουσα και διαφωνώ, είναι που πήρε θέση για τη Μελίνα τη Μερκούρη. Ναι. Η Μελίνα η Μερκούρη εφθάρει από την ανασχόληση. Τεμπελόσκυλο ήταν η Μελίνα η Μερκούρη. Πώς? Τεμπελόσκυλο. Τεμπελόσκυλο ήταν. Για πεθαμένους δεν μιλάτε. Γιατί άμη μιλάτε για πεθαμένους, για τον Πατακό, γιατί να λες. Άκουσε. Έκλεψε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Αν έκλεπε να πει. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σταμάτα. Δεν μπορεί να σηκωθεί να σου απαντήσει. Νεκρή είναι. Ναι, άκουσε να σου. Τεμπελόσκυλο ήταν. Τρεις ταινίες έκανε. Το πω εγώ. Τρεις ταινίες έκανε. Πότε δούλεψε η Μελίνα Μερκούρη. Μα ήταν κινηματογράφος, ρε. Ποιο κινηματογράφος. Μια ταινία με τον Φούντα έκανε η άσχημο γυναίκα τώρα, άσε. Διεθνούς επίπεδου ηθοποιός, τι μου λες. Διεθνούς επίπεδου γκόμενα ήτανε. Δεν είχε αφήσει αρσενικό και αρσενικό. Διεθνούς φήμιση. Ηθοποιός ήταν. Άσε με καημένη και εσύ μεσημεριάτικα τώρα. Διεθνής φήμιση τώρα. Αφού είναι ερμηνευτής δεν το ξέρει. Τι έπαιξε, μωρέ, πού έπαιξε. Τι ταινία έπαιξε. Θέατρο έπαιξε. Πού έπαιξε. Είναι το 25 γεννημένη, θέατρο έπαιξε το 45. Το 45 είχε κόμμενο το Γερμανό. Άσε με τώρα το. Περίμενε, στο έργο το Πέθος ταιριάζει την Ηλέκτρα του Ονίλ. 20 χρονών, εγώ ναι. Την είδα. Έπαιξε θέατρο μια φορά. Εμείς θέατρο κάθε μέρα παίζουμε τρεις φορές τη μέρα. Α, παράτα με την τεμπέλα τώρα. Τους κάνετε ήρωες τώρα εδώ πέρα. Εγώ την είδα στο Αριστοτέλειο, στο θέατρο Μακεδονικό. Πότε, ναι, τι έκανε. Στη Μύβια, εκεί μου στην πρώτη σειρά για να παρακολουθώ τις εκφράσεις του προσώπου της. Ναι. Γιατί ο ηθοποιός στο θέατρο. Δεν τρομοκρατήθηκες από τις εκφράσεις του προσώπου, δεν αγριεύτηκες, θα πούμε. Έλα βρε Κωστή, τώρα. Σε θέματα που δεν. Βρε, άσε με τώρα η Μερκούρη, τώρα την κάνω ήρωα. Με τα μάρμαρα τώρα, παραμύθια της Καλλιμάς. Για θέματα που δεν γνωρίζει. Επανάσταση από τη Γαλλία έκανε εκεί, δεν είχε αφήσει. Άσε με καημένη. Ο πατέρας της ήταν 4 φορές δήμαρχος Αθηναίων τώρα, δεν. Ποιος ήταν ο μπαμπάς της? Δήμαρχος Αθηναίων. Και επειδή ο μπαμπάς ήταν δήμαρχος Αθηναίων, τι την κάνω άγαλμα εγώ έξω από το σπίτι μου. Βράσε με καημένη τώρα. Δηλαδή μετά από 4-10 χρόνια. Ναι, άμα είχε γιο ο Παπαγεωργόπουλος. Και ήταν ο μπαμπάς του δήμαρχος. Ρίμαξε τα. Ρίμαξε τα. Σας ακούω, κύριε Κώστα, ούτε ο Κωστής Μινά είναι χειρότερος από τους πολιτικούς σε πάνελ. Προεκλογικά. Ναι, είναι χειρότερος. Μην γίνεσαι μηδενιστής. Βραφήστε με τώρα με χειρότερος από πολιτικούς σε πάνελ. Δεν αφήνει τον όλο. Κάνατε ήρωες τώρα. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Τη Μερκούρη τώρα. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Τι να σχημώ. Να τα και όμορφη, πάει στο διάλογο. Πού σ' αγάπημε εσύ. Ναι. Τι γίνεται, κύριε Γρηγόρη. Καλά, ρε κλειωμένη. Αριανάρα 3-3. Πού είσαι, ρε φαλαχροκόρακα. Σκίστονα.
Έχω μια φωτογραφία στην Gazeta dello Sport. Πώς λέγεται, Gazeta.gr. Gazeta dello Sport. Άλλο η Gazeta. Σταμάτα ρε κόκκινε με την Gazeta. Μας βάζεις φρένα στην Τσιμισκή να πούμε. Άσε μας να φύγουμε από τη λεωφόριο γραμμή να πούμε, από τη δεξιά πτέρυγα. Έχω μια φωτογραφία. Λεωμένη έχει ένα. Εδώ πέρα έχει ένα καλάμι έξω. Ναι, ναι, έχω παρδαλό, καλάμι. Παρδαλό. Ναι, ναι. Θα το δεις στο Gay Pride, ναι, με το Ραπτόπουλο πάνω. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα του αρέσει να τρίβεται. Μπορεί να πατάς το φρένο τώρα να φύγουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπες στην Gazeta. Και δες από πάνω μια αεροφωτογραφία την ώρα της έναρξης του μάτς και δες αν το χαριλάνε γεμάτο με την Boca Junior πρώτον. Δεύτερον, μπήκατε μέσα 30.000 ευρώ. Δεν σας το είπε κανένας, σας το λέω εγώ τώρα. Και τρίτον, είχατε από τον Ηρακλή λιγότερο κόσμο χθες. Ο Ηρακλής είχε πιο πολύ κόσμο. Και η Δόξα Δράμας είχε πιο πολύ κόσμο και από τον Ηρακλή και από τον Άρη. Έχεις να πεις τίποτα άλλο, ρε Μπαλάντα Ντελατρόμπα, εσύ που πήρες τηλέφωνο. Άκουσε ραπτό. Ναι, για πες μου να μάθω. Αυτά θα τα λες στους οπαδούς της Μικράς Ασίας. Γιατί? Ναι, τώρα. Τι λες εμένα τώρα, ο κόσμος τώρα λες K20 έπαιξε. K20, μπήκατε μέσα 30. Καταλαβαίνεις τι κόμπλεξ έχει. Άντε πάλι. Ρε ψέματα. Καταλαβαίνεις, πάει καλά. Ο Άρης και ο Ηρακλής πασχίζουν όλοι να ψήσουν τον κόσμο να επιστρέψει στο γήπεδο και αυτός κάνει πόλεμο. Άκου να δεις Γρηγόρη. Ισαλαίο πόλεμο κάνει. Τις φωνές των οπαδών από το ψευδοκράτος της Τούμπας υπάρχει ένας τρόμος. Τρόμος. Εμείς θα διώξουμε τον Ιγνατίεβιτς. Δεν είχες ανάγκη να διώξεις κάτι. Εσείς θα θέλατε να τον είχατε τον Ιγνατίεβιτς. Αλλά αν τον φέρναμε στον Άρη τον Ιγνατίεβιτς, θα έλεγε. Θα λέγανε οι άλλοι, τα μαγαζιά θα μας φάει. Φύγε! Φύγε, Αμαρτωλέ, φύγε! Δεν αφήνεις να μιλήσουμε, ρε. Κατάλαβες τι κάνει. Παίρνεις τηλέφωνο εσύ. Κανένα δεν αφήνει. Όποιος λέει κάτι αντίθετο από την προπαγάνδα που πουλάει, είναι κακός. Κατάλαβες. Τα Χριστούγεννα σημαίνουν ότι ένα πάρτι ξεκινά και όλοι τα περιμένουν για να πάρουν τώρα απ' τη δουλειά. Έρχεται ο Αϊβίτα, όμως έχει άδεια να τα σάκια. Παίνει απ' την καμινάτα και σου φρώνει τα σημεία. Σαν το δικό μας το πουλί δεν έχει. Κλεωμένη. Τι κότες είναι αυτές που κακαρίζουν. Α, η διπλανή μου. Τι είναι αυτά ρε Ραπτόπουλε. Εδώ παίρνουμε να μιλήσουμε. Θα σκάσει φιλοσοφική εδώ έξω. Θα τον κάνω τον κόκκινο μαύρο, εγώ θα την γλιτώσω. Δεν μου λες, κλεωμένη. Καλύτερος προπονητής για την εθνική ποιος είναι, ο ιδανικός για σένα. Ο Φιρός. Ο ιδανικός προπονητής για την εθνική. Ναι. Καλός, αν ιδιωτελής. Σιγά μη. Ποιος. Πάει ο Κλεωμένης, έπεσε. Πάει η ακροαματικότητα. Ορίστε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάει. IBS πιάσαμε. Ναι. Σκάσε με αυτό. Ναι. Σκάσε με αυτό. Σου είπα 100 φορές. Χειρόφρενο. Άιντε. Ναι. Ορίστε. Πάει στην κατηφόρα που κατρακυλήσαμε. Ναι. Είχα πάρει και τις προάλλες ο Πόντιος από Κοζάνη. Είσαι Πόντιος. Πόντιος είσαι. Κρίμα είσαι. Ναι. Λοιπόν, με τον Ραπτόπουλο θέλω να ρωτήσω. Να πεις ό,τι θες. Λοιπόν, όταν ακούσουν εθνικό ύμνο, καταρχήν το ξέρεις τον εθνικό ύμνο εσύ. Μου το μάθανε, ναι. Ναι. Όταν βλέπεις το Ζέκα να λέει τον εθνικό ύμνο και ναι, το κρυάρι το Μήτρογλου να μασάει τη μαστίγα και να σκύβει το κεφάλι κάτω, τι έχεις να πεις εσύ. Α, έχουμε θαυμαστεί στο Ζέκα, έγινε Έλληνας. Που λες για τους ξένους εσύ. Το Ζέκα είμαστε τον εθνικό ύμνο. Ο Μήτρογλου δεν το ξέρει το κρυάρι. Δηλαδή, σε ενδιαφέρει ποιος τον λέει και όχι ποιος το αγαπάει αυτό που φοράει. Ποιος το αγαπάει και ποιος το. Τα λεφτά αγαπάνε όλοι, πάνε παρακάτω Πόντιε. Τα λεφτά αγαπάνε όλοι, παρακάτω. Ούτε τον εθνικό ύμνο, ούτε τον εθνικό ύπνο. Τα λεφτά αγαπάνε όλοι, παρακάτω, λέγε. Εγώ βλέπω είτε ψελίσει τον ύμνο, είτε δεν τον ψελίσει. Τα λεφτά είναι, παρακάτω. Πολύ την εθνική Ζέκα. Πώς το πες? Ό,τι αγαπάει πολύ την εθνική Ζέκα. Την αγαπάει, τζάμπα παίζει, τζάμπα. Παίζει να προέρχεται και από ποντιακά φρύδια. Μήπως το λέγανε Ζεκίδη. Μπορεί, Ζεκίδη. Εσύ Ραπτόπουλε τζάμπα δουλεύει εκεί. Κάζε δουλεύει τζάμπα. Τότε δεν αγαπάει το εθνόσημο, την πάρτι το αγαπάει. Εσύ το αγαπάς το εθνόσημο. Άμα χορομάω, γιατί είναι με το. Κατάλαβες. Τι γέλα σου, φαίνεται αστείο. Είσαι ωραίο. Δηλαδή τα κάνεις όλα τούμπα, όπως εσύ τα κάνεις. Συγγνώμη, ρε φίλε, έχω κανένα συμφέρον εγώ το εθνόσημο. Χορομάω. Κάλο κανένα μανατζερλίκι. Έχετε ρε συμφέροντα, αλλά είστε βλαμμένοι και οι δύο. Άμα ήταν το Πασόκ, θα είχαμε και ένα συμφέρον. Ήστερα με λέει. Από το εθνόσημο, αν έχετε συμφέρον. Έχουμε συμφέρον. Τι να σας πω. Τι, το φοράει το εθνόσημο. Τι να σας πω. Ο Πύρος Δήμας είχε συμφέρον από το εθνόσημο.
Από Αλβανός έγινε Έλληνας, τον κάνανε υπουργό στο Πασόκ. Άλλο Βόρειο Πειραιώτης και άλλο Αλβανός. Αλβανός του Κερατά. Βράσε καημένε. Άμα, άμα πουλούσε ναρκωτικά θα ήταν Αλβανός. Για πέδω ώρα με πεις φασισταριό ρε. Από εδώ πέρα. Πάμε. Ναι. Άμα είναι φτωχός ο Αλβανός είναι Αλβανός. Άμα σηκώνει 180 κιλά πάγκο είναι Έλληνας. Άμα ο Αλβανός τρέχει τα 100 μέτρα σε 30 δευτερόλεπτα είναι Αλβανός. Άμα τα κάνει σε 9,8 είναι Έλληνας. Καταλάβατε τι είστε εσείς. Έχει κόσμο να πάρουμε. Τι ώρα είναι. Ό,τι ώρα θέλει. Αφού λες βλακίες. Αφού δεν έχει ρολόι εδώ. Δεν αφήνεις κάποιον να μιλήσει. Τι να μιλήσει. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Εγώ, τι ο κύριος Κώστας το επιτέθηκε. Τον Κλεωμένη τον επιτέθηκε. Τον Πόντι τον επιτέθηκε. Εμένα με επιτίθεσε συνεχώς. Τι να πάρει τηλέφωνο να πει. Αφού διακόπτεις όλο τον κόσμο. Διακόπτεις συνεχώς. Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις. Όταν δεν έχεις να πεις. Ναι, φροντίζει έτσι να προπονεί τον Άρης. Ναι, ναι, έχω λάθος. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον. Έλα, πάρ' τον κόσμο, άιντε, σαχλαμάρα. Δεν εννοώ τον Αθανασιάδη. Όχι. Ποιον Αθανασιάδη. Θα μάθει ποιον εννοώ. Ποιον Αθανασιάδη. Ένα φίλο απαντάω. Παρακαλώ. Τον Αθανασιάδη εννοεί. Ναι. Ποιον Αθανασιάδη, τι λέει. Ναι. Καλημέρα, ναι. Έλα, Μπογδάνη με παιδιά, τι έγινε. Γεια σου, Αλβανόφωνα. Γεια σου. Τι έγινε, ρε. Καλά, ρε. Δεν μου λε, ρε Μπογδάνη. Κοίταξε. Από όλα. Περίμενε λίγο. Πώ αισθάνεσαι που ένα ο Τσάκα παίζει στην Εθνική Ελβετίας και ο άλλος στην Εθνική Αλβανίας. Δεν είναι κανένας από τους δύο Αλβανούς. Άσχετος το ένα με το άλλο. Κανένας από τους δύο δεν είναι Αλβανούς. Λέγε τι ήθελες να πεις. Πάμε καλησπέρα. Κωσοβάρι είναι. Ο μόνος Έλληνας από αυτούς που το παίζουν κάτι τραγουδιστές, κάτι τέτοιοι, είναι ο Πύρος Δήμας. Όσο πήρε και όσο ακούγεται. Βορειοϋπειρώτης είναι. Έλληνας είναι καθαρός. Το λέω τώρα αλλιώς θα σου έλεγα. Δεν φοβάμαι εγώ να σου πω αλήθειες. Ναι, ναι, ναι. Ο μόνος. Όλοι οι άλλοι είναι, ξέρεις. Αυτό που είπες. Απλές οδοντόγραμμες. Μπράβο, αυτός τουλάχιστον είναι. Όλοι οι άλλοι είναι. Εντάξει, ωραία. Κάτι, πάμε παρακάτω. Καγιασβίλη να πούμε, κάτι τέτοιο να πούμε. Καγιασβίλη Έλληνας. Άντε, το κούμπο Έλληνας. Κατάλαβες. Τον Πακιστανό το δέρνουν στη γωνία, το βουκαρά. Ο Τσάρτας. Ναι. Το καπίνο κάνανε Έλληνα. Ποιος καπίνο τώρα. Καπίνο Έλληνας. Ο Νίνης Έλληνας. Τι να σε πει. Άμα δεν ρουφιάρευε ο Κατσουράνης τον Κάτσε και ο Κάτσε Έλληνας θα γινόταν. Παρακαλώ. Παρακαλώ ο Κόκκινος. Ναι. Έλα φιλέ. Πέφτουν οι γραμμές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Ευχαριστούμε που μας διασκεδάζετε. Είστε απίστευτοι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Να ενημερώνουμε και να διασκεδάζουμε τον κόσμο. Γιατί άμα δεν υπήρχαμε κι εμείς να διασκεδάσουμε, θα πέφταμε σε κατάθλιψη. Άμα ακούτε Καζατζίδη, αυτοκτονείτε. Ραπτόπουλο, Κόκκινο, ευθυμείτε. Πάει, τελείως. Θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση. Βλέπω τη Β' Εθνική και βλέπω ότι παίζουν Ελληνάκια. Δεν έχει ξένους η ομάδα. Χθες είδα την Πανεχαϊκή 11 Έλληνες ναι, κομμάντων. Αφού δεν έχουν να πληρώσουν τους καλούς ξένους, παίζουν οι ταλαντούχοι Έλληνες. Μέλλον, ναι. Σαν Ελλάδα. Κάποτε έβλεπα στη Β' Εθνική ήταν 10 ξένοι και περισσότεροι μαύροι. Τώρα, το, την είδες την Παναχαϊκή, δεν σου άρεσε. Με το τελευταίο λίγο μεγάλο, δηλαδή έχει σημασία. Και, και ξένοι... ακόμα μια επισήμαση. Ο μαύρος είναι και κατωτέρω επίπεδο. Φίλε, συγγνώμη, έχει σημασία αν ο ξένος είναι θυμάμαι μαύρο. Ότι παίζαμε σε χωράφια παλιά. Ναι, ρε κόκκινο, ο μαύρος. Έχει σημασία αν ο ξένος είναι μαύρος ή άλλου. Φτωχολογιά, ρε φίλε, αυτό σε λέει. Φτωχολογιά, αυτό λέει. Αυτό εννοεί. Ναι, αυτό εννοεί. Χάρηκα πάρα πολύ και καλός Χλωτάπητας. Είδα Καλαμαριά καλός, Δόξα Δράμας καλός, Παναχαϊκή καλός. Βλέπω ανεβασμένα πράγματα και μ' αρέσει. Εγώ πιστεύω ότι έχει μέλλον η Εθνική Ελλάδος γιατί αυτοί οι παίκτες έρχονται. Αυτό που στεναχωριέμαι είναι ότι παίζουν 11 ξένοι στον ΠΑΟΚ που είμαι και ΠΑΟΚΣΙΣ. Να είσαι καλά. Είμαι και στρατιωτικός. Στεναχωριέμαι ακόμα περισσότερο που βλέπω 11 μισθοφόρους. Ευχαριστώ πολύ. Τον Άγγελο Αναστασιάδη εννοώ, παιδιά. Αυτός είναι ο προπονητής της Εθνικής. Ανιδιοτελής, δίκαιος και έτσι για τρεις μέρες και τέλος. Ο καλύτερος. Δεν υπάρχει άλλος. Με κλειστά μάτια. Κανείς δεν μπορεί να το δώσει χαρτάκι του Άγγελου. Ναι. Κανείς δεν μπορεί να το δώσει. Κανείς. 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 Του Καπαγιανίδη ο μπαμπάς τον έδινε για να παίζει ο γιος του. Εσύ πες του. Εγώ λέω δεν έχω τέτοια απόδειξη. Του Ρίαν Καπαγιανίδη. Δεν έχω δεκάρι στον ΠΑΟΚ. Δεν έχω τέτοια απόδειξη. Θα αυτοκτονούσε ο Κούδας. Έχω. Έχεις τέτοια απόδειξη. Δεν έχω απόδειξη. Okay. Ο Ρίαν Καπαγιανίδης ο μάνατζερ έβαλε το γιο του να παίξει στον ΠΑΟΚ. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Θα ρωτήσω. Εμόθυντο. Okay. Δηλαδή έπαιρνε χαρτάκι. Τι έπαιρνε. Και λεφτά. Άλλο χαρτάκι ρε ηλίθιε και άλλο λεφτά. Ναι. Το ίδιο είναι. Και σένα σου δίνει ο Ανδρώνης χαρτάκι να πεις ότι αδικήθηκε ο Μακεδονικός, αλλά το πνίξες να πούμε. Μπράβος. Σου δώσε ένα χαρτάκι. Έλα. Όλους τους πηδέδισε σήμερα, έτσι. Όλους τους. Μηδέδισε.
Ο Φαλακρός. Ναι, το φίλε σου του Ψωμιάδη που πήγε και ψήφισε χθες για την αριστερά. Ποιο Ψωμιάδη? Ο Ψωμιάδης, ο φίλος σου. Ο Διονύσης. Όχι. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης ψήφισε, ναι, για την αριστερά. Πήγε, ψήφισε. Πετάξε τον στη θάλασσα εκεί στο Queen Olga που μένει, να μπει στο θερμαϊκό, να μην βγει ποτέ από μέσα. Πετάξτε τον να τον φάνε τα ψάρια. Άμα ψήφισε για την αριστερά ο Ψωμιάδης. Να πάθουν τίποτα τα ψάρια. Ψήφισε χθες. Τοξικά. Ψήφισε χθες. Τι ψήφισε δεν ξέρω. Άμα, α, δεν το ξέρω. Αν το έκανε, το και κάνει. Ακούει. Αυτό το είναι κατάπτυστο. Εκτός αν λένε όλοι ψέματα οι εφημερίδες και το, όχι. Δεν νομίζω ότι θα πάει ψήφισε το Πασόκο Ψωμιάδη. Ούτε ένα. Τρελός, ρε. Το Μητρόπουλο το θυμάσαι. Ποιο Μητρόπουλο, το Βίκτορα. Ποιο Μητρόπουλο. Του Πασόκ, το θυμάσαι. Την Κασιμάτη, τη θυμάσαι. Ναι. Το Φωτόπουλο το θυμάσαι. Ποιο Φωτόπουλο. Όχι. Δεν το θυμάσαι το Φωτόπουλο. Το Μίμη. Την κυρία Σακοράφα τη θυμάσαι. Και αυτή που είχε 80 βαθμούς. Τον κύριο Κοτζιά το θυμάσαι. Η Σακοράφα πού είναι τώρα, δε. Τώρα παραιτήθηκε, κατέβηκε με το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Τον κύριο Αρσένη το θυμάσαι. Ναι. Τον κύριο Κοτζιά το θυμάσαι. Τι είναι αυτή ο εδώ. Ο Αρσένης. Ναι, ο γιος. Τι είναι αυτή εδώ. Τον είναι κύριο Χρυσόγονο το θυμάσαι. Α, σου πάρω 200 ονόματα. Τι είναι αυτή, παιδί μου, Χρυσόγονο. Τον κύριο Μιχαλογιαννάκη. Μιχαλογιαννάκη. Ε. Τι είναι αυτή, δε. Όλοι ΠΑΣΟΚ ήταν αυτοί και πήγαν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προδότε. Μου λέει ότι δεν υπάρχουν του ΠΑΣΟΚ. Α. Σου απαντάω. Το Σπίρτζι! Το Σπίρτζι! Το Σπίρτζι, τι είναι Σπίρτζι. Σιγά, σιγά θα μας κολλήσει καμιά γρήπη, σιγά, σιγά. Λοιπόν, κλείσε, ρε. Σιγά. Λοιπόν. Κλείσε, κλείσε! Φύγε, φύγε. Το πιο γρήγορο πιστόλι λέγεται. Τι πιστόλι, τι λέει. Έπεσε. Ποιος έπεσε, ρε. Ποιο πιστόλι, τι έπεσε. Λέει. Ξαναπάρτον. Τι πάρτον, τι πιστόλι. Παρακαλώ. Τι παρακάλει, τι δεν κατάλαβα. Μάλιστα, ναι. Με μία ώρα. Κόκκινε. Έλα. Oh. Καλησπέρα. Θα σε κλείσει, φίλε. Καλησπέρα. Θα σε κλείσει. Τα σχόλια είναι πάρα πολλά που παίρνουν τηλέφωνο. Μία κουβέντα θα πω. Ο Ραπτόπουλος μιλάει παντελονάτα και τέρμα. Και για τους μεν και για τους δε. Του Μαύρο τον κάνανε ήρωα, εθνικό ύμνο, τη Μερκούρη και πάει λέγοντας. Μόνο αυτό έχω να πω. Μάλιστα. Δικός μου άνθρωπος είναι. Εννοείται. Δικός μου άνθρωπος. Δικός μου άνθρωπος. Ορίστε. Εγώ τουλάχιστον δίνω. Μάλιστα. Μάλιστα. Επόμενος. Επόμενος, ναι. Μάλιστα. Ορίστε. Χαίρετε κύριε Κόκκινε. Χαίρετε κύριε Ραπτόπουλε. Τα χαιρετίσματά μου στην ύφη του Θερμαϊκού, στη συμπρωτεύουσα. Θα κάνετε μια παύση δευτερολέπτων. Παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Είμαι ο τυχερός της Γαλοπούλας. Δεν είσαι τυχερός, είσαι ο πιο γρήγορος. Ο πιο γρήγορος. Ναι. Είσαι ο... Ρίζος Αριστίδης λέγομαι. Λοιπόν, τηλεφώνεις από πού? Από Καλαμαριά. Από Καλαμαριά. Και είσαι ομάδα? Πάω και είμαι. Καλοφάγωτη Αριστίδη. Ευχαριστώ, δεν μου λέτε. Παρακαλώ. Πώς θα την παραλάβω τώρα αυτή, ναι. Θα σας τη φέρει ο Ραπτόπουλος σπίτι. Πετώντας. Θα τη βάλει στο καλάμι του. Θα έρθει πετώντας και θα την παραδώσει με αυτό το σκούφο που είναι και στη διαφήμιση. Θα τη φέρει. Έχουμε κατηδίαν παράδοση, ειδικά για εσάς. Τη διεύθυνση δεν την έχετε όμως. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σας, μην ανησυχείτε. Α, έγινε, ευχαριστώ πολύ. Εμείς όταν λέμε γαλοπούλα, δίνουμε γαλοπούλα, όχι διασημόπλιο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Μια Jaguar κυρίες και κύριοι, κληρώνουμε 4200 κυβικά. ένα Rolex και, και μια Lamborghini. Και μια Ρωσίδα 28 χρονών. Όχι, κυρίες και Ρωσίδα, κύριοι. Την Κοντζάρεβα. Κυρίες και κύριοι. Την Άννα Κουρνίκο. Την Άννα Κουρνίκο, ένα ποτό με την Κουρνίκοβα. Τι έχω δει, ρε. Ποιο θέλει ένα βράδυ με τον Ερίκη Ιγκλέσια να πάει στην αυλία του, να τον βάλει να πιλωτάρει και να κάνει. Και τώρα κληρώνουμε. Το κινητό το οποίο θα βγει το 2023. Κουρατή έχεις. Τελειώσατε κύριε με τη Γαλοπούλα. Μπορούμε να πούμε την άποψή μας στο θέμα του ομοσπονδιακού προπονητή της. Βέβαια, βέβαια. Ποιον θεωρείς τον καλύτερο? Καταρχήν μια παρατήρηση και στους δύο σας, αλλά ξέρω ότι δεν είστε δημοσιογράφοι. Όχι. Είστε, ο Γρηγόρης είναι, εγώ δεν είμαι. Ναι, ναι, είστε άλλου περιεχόμενου. Η Εθνική Ελλάδος έχει προπονητή το κύριο Τσάνα. Και βοηθός του είναι ο κύριος Κίμπε. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε ποιος θα ήταν προπονητής βοηθός του κυρίου Τσάνα πριν 4 χρόνια,
ρωτήσει τον κύριο Κανελάκη να βγάλει on air το δημοσιογράφο από τη Γερμανία, τον Ανδρέα στο μικρό όνομα, να σας πει ότι ο Μπεν Σούστερ δεν υπέγραψε τελευταία στιγμή, διότι τον είπαν ότι θα είναι βοηθός προπονητής του κύριου Τσάνα. Και αυτά που θέλετε να κάνετε εσείς εκεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ότι δεν έχει προπονητή η Εθνική Ελλάδος, να τα αφήσετε και να τα ξεχάσετε. Ο κύριος Σάνας είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδος. Έχετε κανένα πρόβλημα άλλο, κύριε Κόκκινη και κύριε Ραπτόπουλο? Εμείς τι, με εσάς τολμάμε τώρα? Τα γραφεία παίρνουν τηλέφωνο εδώ. Εγέρθητοι είμαστε. Ναι. Μόλις παίρνεις εσύ. Ρωτήστε τον κύριο Κανελάκη που θα έρθει τώρα να πάρει τηλέφωνο το φίλο του τον Ανδρέα Εξαγρινίου, να σας πει ότι αν δεν ήταν μία ανάσα του πρωτοπυλών της Εθνικής Ελλάδος, ο κύριος Μπεν Σούστερ. Κλείσε, να είστε καλά. Θα είναι. Λοιπόν, η Μάρινα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Να φανταστείς πόσο ανόητος είμαι, ξέρεις τι έπαθα. Πήγα το μάξι στον γκαράζ. Τώρα κάνεις αυτοκριτική. Ναι, ναι, και του λέω, τα μάξι μου χάλασε, λέω, και η παραπάνω βενζίνη, ο καταλήτης έχει χαλάσει. Το βλέπω το αυτοκίνητο, λέει, μια χαρά είναι το αυτοκίνητο. Τι είχε γίνει? Αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης, εγώ έβαζα το ίδιο ποσόν. Και δεν ανέβαινε πολύ το. Και δεν ανέβαινε. Τι βλάκα είναι. Αυτό ξέρεις, βάζει κάθε φορά 10 ευρώ. Τον λόγο που βάζει 10 ευρώ, το ξέρεις?